Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι όμορφη συνεφιασμένη μέρα που είναι σήμερα. Εν τω μεταξύ ακόμα δεν έχουμε μαζευτεί πολύ. Όσοι είστε μέσα, δώστε σήμα. Λοιπόν, τι είναι σήμερα? Σήμερα είναι Σάββατο. Μια όμορφη μέρα στην οποία θα προσπαθήσουμε να δερματίσουμε το Little Nightmares. Ποτέ όμως. Βρε καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πού σας πετυχαίνω? Καφέ πίνουμε? Εγώ καφέ δεν πίνω πάντως. Ήπια αρκετό σήμερα, οπότε θα το γυρίσω στο νερό. Συννεφιά, χειμώνια σε απότομα. Βγήκα πριν από λίγο έξω και ήταν λες και είναι φθινόπωρο. Τι κάνετε, πώς είστε? Εν τω μεταξύ, παίζει να ακούγεται δυνατά η μουσική, αλλά δεν πειράζει. Λογικά θα με ακούτε, φαντάζομαι καλά. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Λοιπόν. Ω, μαζευτήκαμε. Σπίτι αραχτός, βρέχει όλη μέρα. Καλά είστε. Εδώ έβρεξε, έβρεξε λίγο. Τώρα μόνο συννεφιά, αλλά δεν μου ντύλα. Χειμώνιασε απότομα. Παραχειμώνιασε, θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, θα τελειώσουμε σήμερα. Θα τελειώσουμε σήμερα, είναι μια κουβέντα και αυτή. Θα τελειώσουμε σήμερα με το DLC. Ελπιστό, αλλά πού. Έβλεπα ένα τυπά ο οποίος είχε πιάσει και το τέλειωσε σε μια μισή ώρα. Τι κάθομαι και σκέφτομαι, έκανα live 3 ώρες και δεν πήγα ούτε μέχρι τη μέση. Όλο αυτό που έκανα εγώ έπρεπε να είναι μισή ώρα ιστορία. Ναι, τέλος πάντων. Και ευελπιστώ να καταφέρω να το πάρω σήμερα σε ρί. Ευελπιστώ, αλλά δεν το βλέπω, θα δούμε. Hello, hello στα παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, καλησπέρα. Σας περιμένω να μπούμε, καλησπέρα όλοι στις επάλξεις, όλοι παρόντες. Λοιπόν, πω, εν τω μεταξύ. Λοιπόν, ωραία μουσική ακούγεται, αλλά η μουσική από το είναι σε φάση σε γαλινεύει λίγο τόσο δα. Αλλά η μουσική από το παιχνίδι θα μας ρίξει, ότι το βλέπω, το μυρίζομαι, το ψυχανεμίζομαι, έρχονται σκληρά πράγματα σήμερα. Λοιπόν, ψυχολογικά ελπίζω να είστε έτοιμοι, ελπίζω να τραβήξει και να μπορέσουμε να το κάνουμε ένα finish, ελπίζω. Είναι τεχνικά, έχουν μείνει ακόμα 45 λεπτά παιχνιδιού κανονικά, pure gameplay. Και 45 λεπτά κανονικού παιχνιδιού με μένα να μην πεθάνω ποτέ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι. Anyway. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μπρος, να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ. Πλάκα με βλέπω. Οκ. Λοιπόν. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Πάμε να ριβάρουμε. Πάμε να ριβάρουμε, να δούμε τι θα δούμε. Θα κλείσω τη μουσική. Να ασχοληθούμε με τη μουσική του παιχνιδιού, η οποία είναι αρκετά έντονη. Μόνο πείτε μου αν είναι κομπλέ η μουσική του παιχνιδιού. Λοιπόν, πάμε. Ελπίζω στο σημερινό, στο τέλος, αν το τελειώσουμε, να ακούγεται το ίδιο γαμάτο όπως και την προηγούμενη φορά, θυμάστε, το soundtrack. Ελπίζω. Λοιπόν, για πάμε, resume game. Να δούμε που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο ότι είχα περάσει. Αυτός είναι ο Janitor, έτσι λέγεται. Αυτός με τα μακριά χέρια. Είχα περάσει τα κάρβουνα εκεί που ήταν τα μικρά μανιταρόπεδα και προχωρούσαμε να δούμε. Απλά σε φάση δεν θυμάμαι τι ακριβώς έχω κάνει. Θυμάμαι ότι πήγα τα μπρος πίσω και αυτά. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα. Ωραία, ναι, εδώ είμαστε. Κομπλέ, είμαστε σε καλό σημείο. Ελπίζω να βλέπετε, ελπίζω να ακούτε κιόλας καλά. Ακούγεται ο ήχος? Ο δικός μου ναι, το μικρόφωνο μου ακούγεται καλά. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό εδώ, εκεί πάνω. Οκ. Απλά μας λείπει ένα από αυτά. Τώρα πρέπει εμείς να πάμε να ψάξουμε να βρούμε μια τέτοια ασφάλεια κάπου, εκεί χαμένη στο υπερπέραν. Ακούγονται όλα. Χάπια ουίσκι, κοκακόλα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλάτε,
Παρακαλάτε να το βγάλω με τη μία, σας παρακαλώ. Παρακαλάτε να το βγάλω με τη μία. Πάτα βρε, έλα, 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 μπορούμε. Παραμιλάω, παραμιλάω και λέω τον καημό μου εδώ πέρα. Και λέει σήμερα έχω πάρει φόρα. Και ανεβαίνω και τα βγάζω με τη μία, φαντάζεστε. Θα γελάσω κάθε πικραμένος. Κυριολεκτικά θα γελάσω κάθε πικραμένος. Καλά πήγε. Πήγε υπερβολικά καλά. Πετάξω μια παντόφλα. Που αυτή είχε, δεν ξέρω ακούτε το τρίξιμο. Οκ. Εν τω μεταξύ η φάση είναι τα ambient sounds. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα ακούσετε κι εσείς καλά. Πίσω λεπτά και να μεγαλώσω λίγο τον ήχο από το τέτοιο, από το background. Αν μπορείτε να ακούτε κι εσείς τα ambients. Είναι πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, εδώ δεν μπορώ. Βασικά από πού πρέπει να ανεβώ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν. Πάμε από εκεί. Να το πάμε από εκεί. Να δοκιμάσουμε μία από εδώ. Και οι άλλες θα πάμε πιο πίσω, αναγκαστικά. Οκ, από εδώ δεν ανεβαίνει. Δεν έχουμε και πολλές ελπίδες, οπότε πάμε πιο πίσω. Παραμιλάω, σε λίγο θα παραμιλάμε όλοι μαζί. Στάνταρ. Περίμενε τώρα να δούμε εδώ. Οι μικροί καρόλιδες. Ποιοι είναι και οι μικροί καρόλιδες. Κάτι πρέπει να κάνω τώρα γάμο το, αλλά πού στον κόρακα. Δεν ανοίγει αυτό. Πώς θα τον πάω από εκεί. Τι φάση ρε γαμώτο. Για να ξανακλείσω την πόρτα. Πως κάτι δεν βλέπω. Μήπως αν ανέβω. Εν τω μεταξύ πρέπει να ανέβω. Άντε σπάω, μήπως το κάνω λάθος. Τι είναι το sub for sub. Εν τω μεταξύ έχω την εντύπωση ότι στο δικό σου κανάλι πλάκα πλάκα πρέπει να έχω κάνει. Αν δεν κάνω λάθος στα παλιά τα χρόνια. Αλλά τι είναι μικρή. Εν τω μεταξύ είναι καρόλιδες ή με γιώτα. Ότι. Λοιπόν, για να δούμε. Θα τα καταφέρει ο μικρός μας φίλος. Έλα μικρό μου παιδί. Το μικρό μας παιδί δεν θέλει να συνεργαστεί. Άρα από εδώ δεν γίνεται δουλίτσα. Η δουλίτσα δεν γίνεται από εδώ. Ούτε από εδώ θα γίνει, το βλέπω. Εν τω μεταξύ εγώ κάπου πρέπει να πάω. Είναι try and error η φάση. Μικρούλι. Δεν θες να ανεβείς. Μη θες να ανεβείς. Γιατί σε κλείσανε, τι έκανες και σε κλείσανε. Άντε αντίβασε καρφάλωση μικρά μου ραμπό. Πω πω αλήθεια τώρα. Και σένα πως σου ήρθε βρε παιδί μου να κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι λίγο άτοπο. Λοιπόν.
πάω τώρα. Και τρίτο strike. Ωραίος. Ωραίος. Σωραίος. Άντα ανέβα μικρούλι. Οι πιθανότητες είναι ο Κώστας εγκλωβισμένος εδώ πέρα. Οι πόρτες αυτές δεν ανοίγουν καθόλου. Όχι. Ο μόνος τρόπος να ανέβω. Βλέπετε εσείς κάποιο τρόπο που δεν βλέπω εγώ? Από εδώ είναι δύσκολο να ανέβει κάποιος. Εδώ είναι πολύ δύσκολο. Το πιο πιθανό που μπορεί να ανέβει κάποιος είναι από εδώ πέρα. Αλλά εδώ πέρα είναι σαν να μην... Λες αυτό να ανοίξει. Έλα ρε τώρα, πλάκα μου κάνει. Αν είναι δυνατόν. Βάλε και σε κάνω σιγά sub, 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 αφού κάνεις live. Για να βλέπω την κηδεία του Καρόλου δεν κάθομαι να βλέπω. Λοιπόν. Έλα, το βρήκαμε, το έχουμε. Okay. Μάλιστα, τώρα εγώ θα πρέπει να κάνω ρεσάλτο. Μήπως έπρεπε να έχω αφήσει την πόρτα ανοιχτή και δεν το έχω αφήσει. Oh, fuck! Εντάξει, αυτό το... Εννοείται ότι... Κοίτα, σου πω sub for sub. Είμαι ειλικρινές άτομο. Αλλά ποιο είναι το νόημα? Να σου κάνω sub, να μου κάνεις sub, μην μου κάνεις καθόλου. Δεν ξέρω τι παίζει με τα λεφτά στο Twitch, ειλικρινά. Δεν έχω ιδέα τι παίζει. Προς το παρόν, από όσο έχω καταλάβει, αν δεν φτάσεις μόνοι με 75 άτομα στα live, δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα αν δεν μαζέψεις πόσα, καμιά 100 ευρώ είναι. Οπότε, μαζέψτε, κάντε, πώς το λέει, κάντε, oh fuck, το έχουμε. Κάντε share το live, να πάμε 100 άτομα στο Twitch, για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Λοιπόν. Πω, από την νίτζα ρε φίλε. Σήμερα φτου 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 μην το ματιάξω, πάει καλά. Σήμερα πάει καλά. Να το... Οπ, άντε γεια. Σήμερα είναι υπερβολικά καλά. Δεν έχω ιδέα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν θες να ασχοληθείς και να βγάλεις λεφτά, αυτή τη στιγμή καλύτερα πήγαινε στο τρόβο. Αυτή τη στιγμή. Σήκω βρε, σήκω μικρούλι. Ωραίος. Πάμε, πάμε. Έλα, έλα, το έχουμε. Ναι, ναι, το εμπεδώσαμε. Μπορείς να το κάνεις. Α, έχεις αυτό για φακό εν τω μεταξύ. Έλα μωρέ τώρα, πολύ το μάτι αξά. Έπρεπε, δεν έπρεπε. Πες μου τουλάχιστον να τα ξεκινήσω από εκεί. Μη με πας πάλι πίσω. Τώρα, έλα, κουμπλέ είμαστε, εντάξει. Κύριε, πρέπει να το πω σιγά σιγά, θα το παίξω νίτζα τώρα, θα το παίξω stealth. Βάλω και την κουκούλα, οπ, και θα είμαι μικρός νίτζα, εντάξει. Έλα μικρέ μου παιδί. Παπ. Thank you.
Άμα θέλετε πάντως, το λέω ξεκάθαρα, κάντε donate, πιάνε πιο πολύ τόπο. Η αλήθεια είναι πως πέρα μπλάκα τώρα, πέρα μπλάκα, για να πούμε λίγο και τα χρήματα οικονομικά του Twitch, τα donate πιάνε πολύ περισσότερο τόπο από ότι... Ναι, ναι. Καλύτερα τα 5 ευρώ του sub, κάντα σε donation, πιο πολύ κέρδος. Γεια σου Άρη. Άρη, δεν μιλάω δυνατά τώρα. Έχουμε ένα σκοπό εδώ. Λοιπόν, έλα, το έχουμε. Πάω γάμο την τράμ, δεν βλέπω την τύφλα μου εδώ μέσα. Α, να σου πω, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό πλέον. Αν μου έλεγες πριν από 4 χρόνια, θα σου έλεγα μπορεί και ναι, αλλά πλέον δεν ισχύει αυτό. Έλα, το έχουμε. Μπορούμε, γάμω τα καρφωνά μου μέσα. Έλα ρε. Όπο. Ναι, έχει ένα μεγάλο point σε αυτό που λέει. Έχει λεφτά, αν είσαι καλός, ακριβώς κάπως έτσι πάει. Yes. Μάλιστα. Μπορούμε να ανοίξουμε από εδώ. Έτσι τώρα να δω που πρέπει να πάω. Όπα, εκεί πάνω έχει ένα κουκλάκι. Εδώ πάνω. Δεν μπορεί να σκαρφαλώσει, δεν μπορεί να σκαρφαλώσει. Αν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις και τραβήξεις κόσμο, βασικά και καλός να είσαι, είναι θέμα αρκετών παραγόντων. Δεν είναι να γίνεις unboxholic. Α, να, από εδώ είναι, βρε. Όντως. Οι unboxholic κάνουν τρομερή δουλειά. Πέρα από την πλάκα, τα παιδιά και έχουν ρίξει. Πολλοί κόσμος βγάζει. Το θέμα είναι ότι και χρήμα έχουν ρίξει και δουλειά σοβαρή κάνουν. Δηλαδή, πραγματικά. Και είναι κανάλι unboxing έχω και μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι είναι από τα καλύτερα και από τα πρώτα καλά κανάλια unboxing στο χώρο. Εμείς εδώ πρέπει να βρούμε τον πιτσιρικάκο, το μικρό κάπου. Α, εδώ είσαι κρυμμένος. Έλα έξω, μικρό. Κοίτα τώρα. Μη φοβάσαι. Τώρα τα κυνηγάω γύρω-γύρω με... Εν τω μεταξύ είναι σαν να έχουν ανιχνευτεί παρκαρίσματος, ρε φίλε. Με το που πας κοντά εξαφανίζονται. Κάτσε βρε καψερό μου. Κάτσε λίγο να σε πιάσω. Στάσου. Δεν έχω μίγδαλα, έλα. Πω με κούρασε. Έλα, γαμώτο.
Αυτό. Το βλέπεις. Τώρα εμείς θα γυρνάμε γύρω-γύρω. Τώρα εμείς θα γυρνάμε γύρω-γύρω να πιάσουμε το μικρούλι φίλο μας, ο οποίος δεν γουστάρει. Έλα ρε μικρέ, έλα εδώ, έλα να χαρείς. Να χαρείς τα μάτια σου, έλα εδώ βρε, που δεν έχεις μάτια καν. Έλα τώρα, πραγματικά θα με αναγκάσεις. Τι θα με αναγκάσεις? Είναι. 45 λεπτά έκανα να το τερματίσω άλλος. Έλα τώρα, μην με κάνεις να γυρίσω 45 λεπτά. Γύρω-γύρω. Έλα τώρα. πραγματικά. Πιάστο. Μια κουβέντα είναι. Το βλέπεις. Μπορώ. Κάμω το. Εν τω μεταξύ έχει και τα... Θα πάρω σαν το flash, θα γυρίζω γύρω γύρω και θα γυρίσω το χρόνο προς τα πίσω. Καλά, είχε άλλο ένα βασικά. Κάθομαι γυρίζω σαν το γύρω γύρω. Είχε κι άλλο ένα καψερούλι κάπου εδώ, το οποίο... Αυτό ήταν μόνο, δύο δεν βγήκανε. Γαμώ το! Έλα βρε πουλί μου! Αυτό ήταν, δηλαδή πραγματικά! Έλα εδώ μικρούλι! Πάμε! Πάμε, ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, τέλους. Έλα εδώ. Το κεντράρισμα του μοχλού πραγματικά αρέσει. Είναι λες και... Εν τω μεταξύ βλέπετε. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε κανένας. Δηλαδή βλέπεις, παίρνω θέση έτσι. Το στείνω το τέτοιο μου. Εδώ. Είδες πως στρίβει μόνος του. Δηλαδή... Άντε. Θέλουμε άλλον έναν. Okay. Έλα. Εκεί θα... Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν μπορώ να ανεβώ, μάλιστα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ωα, μας το κλείσες κιόλας. Πόσο Assassin's Creed, εντωμεταξύ το παιχνίδι κάνει κράπου μακριά ότι είναι επηρεασμένο από Assassin's Creed. Μάλλον έπρεπε να το πάω λίγο πιο εκεί. Μπορώ να ανέβω πάνω να τελειώνει η ιστορία. Εντάξει, τουλάχιστον κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Βρέσει! Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος που το διασκεδάζει με τα πιτσιρικά και αυτά. Είναι τόσο γλυκούτσικα. Πι,
Ανήσυχο σε βλέπω. Θα το δοκιμάσω από πάνω. Και δεν πάει πιο πάνω, δυστυχώς. Έλα μωρέ, έλα μωρέ! Αφού το... The fuck? Μικρέ μου μανιταρό, φιλέ. Πήκε μέσα στο σιρτάρι. Πήγαινε πιο κοντά, πήγαινε πιο κοντά, πήγαινε πιο κοντά. Ρε εσύ, θα με βοηθήσεις. Σταμάτησε εδώ, αν είναι δυνατό. Φύγε βρε από... Τι λες? Ρε... Τώρα στέκει το μικρός. Θα σε βάλω εδώ, λοιπόν. Τάκο θα σε βάλω, χειρόφρενο. Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω αν φταίει το κοντρόλ. Θα προσπαθήσω. Έλα εδώ, μικρέ. Έλα εδώ, μικρούλι. Εδώ. Λοιπόν, άρα τα καταφέρουμε. Πάει και το χτυπάει από κάτω, αν είναι δυνατόν. Αχ. Ξέρεις, προσπαθώ ρε παιδί μου να το ελέγξω, αλλά ένα κουμπί πατάς, αυτό είναι το αστείο, ότι πατάς ένα κουμπί. Και αυτό το ένα κουμπί δεν το πιάνει πάντα, δηλαδή για να το πατάς το χ και τη σκανδάλι πατημένη, αυτό είναι το κακό. Και πρέπει για κάποιο λόγο, ας πούμε τώρα πρέπει να πατάω πατημένη συνέχεια αν βλέπετε τη σκανδάλι για να μπορέσει να δουλέψει η ιστορία. Ας πούμε τώρα τον πάω, αλλά δεν πάει. Α, τώρα πάει. Έλα, 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 μπορούμε. Δηλαδή τώρα. Το βλέπεις, το πατάω, αλλά. Βασικά να κάνω μια παρατήρηση. Κάθομαι, παιδεύομαι σε το Χριστούλη τόση ώρα. Γιατί δεν το βλέπω να γίνεται. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να μετακινήσω αυτό εδώ. Να το πάρω. Και έρχεται και αυτό και είναι σαν βράχος ρε παιδί μου, σαν σφήνα και δεν μπορώ να το μετακινήσω. Όχι, δεν πάει. Ναι, δεν πάει. Άμω το. Άντε, έλα καλά μου. Βλέπεις, πρέπει να το... Δεν το δέχεται το καημένο... Πριν όμως... Έλα, πιάστο. Δεν δέχεται αυτό πρέπει... Άντε πάμε. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, πες ότι είσαι εδώ. Ωραία, το κρατάς έτσι. Έτσι δεν τα αφήνει, έτσι δεν τα αφήνει.
Ωραία, ας το κάνουμε, ας το αφήσουμε να δούμε αν θα το αφήσει κανονικά. Ανεβαίνω. Ανεβαίνω, ανεβαίνω, κατεβαίνω, πάμε. Κατεβαίνω, κατεβαίνω και έρχομαι προς τα δω. Εντάξει, το έχω. Εντάξει, δεν είναι τόσο. Πάμε. Πάμε κοντά. Έλα εδώ, ένας μικρός ζωγράφος. Τα καταφέραμε. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να βρούμε και το φίλο μας. Εν τω μεταξύ είχα την αίσθηση ότι υπάρχει κι άλλο ένα κάπου, αλλά νομίζω μάλλον δεν ήταν καλά εγώ. Ανάντως. Α, και αυτός. Τρία τα παιδιά τα καλά. Καλά είδα. Εκεί, μωρέ, εκεί. Κατάλαβα τι ήθελε. Ναι, fail. Οπότε ναι, η ιστορία είναι να μετακινήσει το κυβότιο. Οκ. Okay. Αλλά... Οκ. Okay. Παιδιά, είστε έτοιμοι? Άντε σας πάρω βόλτα. Πάμε. Λάτε. Και εσύ, έλα εδώ κι εσύ. Έλα εδώ κι εσύ. Έλα εδώ. Έλα, πιάσ' τον, μωρέ. Πιάσ' τον. Έλα. Άιτε. Αυτό ήταν. Ναι, κυριολεκτικά όμως, αλλά τι φας, τι έγινε τώρα, τι παίχτηκε. Πες μου ότι πρέπει να το ξανακάνουμε από την αρχή αυτό το πράγμα. Έλα μωρέ τώρα! Τι είναι αυτά! Τι είναι αυτά τώρα! Ήτανε... Τι ήταν αυτό! Το κατάλαβε κανένας τι έγινε ακριβώς! Ότι τι! Ήτανε... Okay. Okay. Καταλάβετε τώρα ότι έχουμε πολύ μακρύ δρόμο. Μέχρι να πιάσω αυτό το μπόμπυρα. Άντε πάμε πάλι τρελό καρναβάλι. Με εκδικείται αυτό το παιχνίδι, μου λέει παιδιά, Κώστα, δεν πά να χτυπιέσαι βρε αγόρι μου όσο θες, χτυπήσου εσύ σαν το μικρό Χριστό. Οκ, okay. Και πώς πέθανε, γιατί πέθανε, αφού είχε το κουτί από πάνω. Αχ. Κούραστος. Άντε, εντάξει τώρα ναι, οκ, okay, συγχαρητήρια, μπράβο.
κατάφερες να μου πεις. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ας πάρουμε αυτό που είναι. Αυτός είναι εύκολος. Οκ. Okay. Μήπως είχε κάτι που δεν είδα πριν όμως. Κάτι που έπρεπε να δω και δεν το είδα καν. Αλλά όχι, ρε γαμώ του. Τι δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν το προσέξετε πριν. Όταν τον έπιασα, απλά σταμάτησε και τον έπιασα. Αλλιώς δεν θα σταματούσε. Αλλά πώς σταματάς. Άλλον έπιασα καλά. Έχει τρελαθεί τώρα, γυρίζει μόνος του, νομίζω ότι... Δες το. Οκ, καλά, χλάρωσε μικρούλι. Οκ, το έπαιξα καλά. Το έπαιξα καλά, το έπαιξα τίμια. Έπρεπε να αφήσω να χαλαρώσει. Άραζε εκεί στο παγκάκι με το φίλο του. Θέλετε να φύγετε παιδάκι από τη μέση. Σας παρακαλώ. Πω, δηλαδή, πραγματικά. Έλα, πάμε. Πάμε ένα. Ωραία. Άιτε, πάμε να κάνουμε τώρα το ρεσάλτο. Ανέβα, βρε πουλάκι μου, βρε πουλάκι μου. Πάμε, αγοράκι μικρό. Τσούκου, 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 τσούκου. Πατ, πατ. Ανέβα πάνω. Μπράβο. Έλα. Εδώ, λίγο πιο εδώ. Έλα, έτοιμος. Θα έρθει, πού θα πάει. Έλα, καλά. Τώρα εγώ θα περιμένω μέχρι να γυρίσει να μπατάρει. Δεν φεύγω από εδώ, δεν το κουνάω, επαέ. Έλα, έλα, μπορείς. Αυτό ήταν εντάξει. Πάμε πιο κοντά. Γεια σου και εσύ. Άντε, πάμε τώρα αφού σας πήρες. Ήταν καλό, το έμαθα. Αχ. Έλα εδώ, πάμε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Όλα τα καλά παιδιά. Ελάτε, ελάτε. Άντε. Για πάμε. Ένας. Γεια, γεια. Έλα και εσύ. Οπ. Και εσύ. Μπράβο. Οκ. Δεν πάει πιο μέσα. Τώρα εγώ κάτι άλλο πρέπει να κάνω εδώ πέρα που δεν μπορώ να καταλάβω τι. Όχι. Ωραία, εκεί το κλείσαμε αυτό. Μάλλον για να μπορέσω να το ξεφύγω. Πες μου τι πρέπει να κάνω και εδώ. Τώρα είναι αυτό. Όποιος το σχεδίασε ήταν πανέξυπνος. Κάθεται σαν σφήνα, φύγει από τη μέση. Πραγματικά Ρε πουλάκι μου, πήγαινε πιο εκεί να τελειώνω, να ανοίξω την πόρτα. Άντε μωρέ.
Καλά. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Δεν γίνεται δουλίτσα. Δεν γίνεται καθόλου δουλίτσα. Έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα. Μπορώ να το σύρω, δεν μπορώ να το πιάσω, ε. Δεν θέλω εσένα, ρε πλέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέπεις. Δεν πάει, πες μου την παγκυρεύτηκε τώρα και να το ξανακάνω από την αρχή. Πραγματικά με κούρασε πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι, θα περάσω να δω τώρα. Ειλικρινά δεν παίζει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν παίζει αυτό το πράγμα. Πω πω, οκ. Εντάξει, οκ. Sorry, παιδιά, απλά σε φάση... Okay. Ό,τι τι. Βασικά, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μήπως πρέπει να περάσω από κάτω να φέρω τίποτα από το άλλο δωμάτιο. Για περίμενε λίγο, για περίμενε λίγο. Για περίμενε λίγο. Πάμε λίγο στο άλλο δωμάτιο. Πάμε λίγο στο άλλο δωμάτιο. Γιατί τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε στο άλλο δωμάτιο. Ωραία, για πάμε τώρα εδώ. Θα έρθείτε. Άντε, λάτε. Έχουμε κάτι εδώ να σας κάνω εσάς. Κόλλησε. Οκ. Εκεί πάνω. Ας... Α, fuck. Πες μου τώρα ότι είναι αυτό, έτσι. Ήταν αυτό. Ήταν αυτό. Έπρεπε να τα πάρω μαζί. Όλη η ιστορία ήταν για να τα πάρω μαζί. Πω πω, εντάξει, οκ. Γι' αυτό είναι puzzle παιχνίδι, γι' αυτό το λόγο και μόνο. Οπότε, το δέχομαι. Το δέχομαι. Τίμιο. Δεν φτάνουμε. Λοιπόν, ελάτε εδώ. Γεια σας, σας έφερα παρέα. Οκ. Εντάξει. Ναι, οκ. Όλη η ιστορία ήταν να το βάλεις για να φύγουνε. Πω πω. Δεν θέλουμε τα παιδάκια, παιδί μου. Ωραία, πάμε προς τα εκεί αναγκαστικά. Εν τω μεταξύ, είναι λίγο σπαστικούλιος, πάρα πολύ. Αλλά... Αισθάνεσαι ωραία όταν τα λύνεις τα παζλ και λες ότι... Σας έφερα εργάτες, παιδιά. Πού έπρεπε να πάω, τι εννοείς. Ανέβω πάνω, ε. Πλακή έκανα. Θέλουμε λίγο ακόμα. Α! Ε, καλά στα τα παιδιά. Άλλος ένας. Έλα εδώ. Εσύ, τι λέει. Εδώ με τα παιδιά. Λες να βοηθήσει τόσο πραγματικά. Έχουμε και κάποιον... Οκ. Okay.
Αυτός εκεί κάτω γιατί κάθεται. Έλα εδώ, μη τις καπουλάρεις μικρέ μου φίλε. Έλα εδώ. Εδώ. Πάρε μπρος. Στο μεροκάματο γρήγορα. Έχουμε ξεχάσει τώρα κάπου κάποιον που δεν μπορώ να βρω. Λέτε να έπρεπε να φέρω κι άλλον, λες να ξαναγυρίσω πίσω. Εσύ γιατί, πω, τώρα θα τους παίρνω έναν έναν. Α, πάμε γρήγορα στο μεροκάματο. Έλα εδώ. Πάμε γρήγορα. Κανένας δεν θα κάθεται. Γρήγορα στο μεροκάματο όλοι. Τρέχα κι εσύ γρήγορα. Όλο και κάπου θα έχει κάνει ξέμπαρκο ακόμα. Δεν μπορεί. Πήρε μπρος, πες μου τι πήρε μπρος. Πήρε μπρος. Οκ, οκ. Ωραία, ωραία. Οπότε να φανταστώ πρέπει να ανεβούμε εκεί πάνω, έτσι. Φαντάζομαι. Ω, ουρανί. Γάμω το. Είναι ωραίο να τα λύνεις τα παζλ. Πω, πω. Είναι πολύ ωραίο. Και περάσαμε στο επόμενο επεισόδιο, καλά, στην επόμενη πίστα. Wow. Δεν ξέρω αν εντυπωσιάζομαι μόνο εγώ, αλλά πραγματικά ήταν καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Οπ! Εσύ! Έλα εδώ! Έλα εδώ, έλα εδώ. Πού πήγε, πού πήγε, πού πήγε, πού πήγε, εδώ έπηγε. Ρε, παιδιά, το ambient δεν υπάρχει, ειλικρινά δεν υπάρχει. Α, εδώ είσαι, μου κρύβεσαι. Αγκαλιά, έλα, όλα τα παιδιά εδώ, είμαστε μια παρέα. Μου ζει στο φακό. Α, ήρθαν όλα τα παιδιά. Πω, πω, σας ευχαριστώ ρε παιδιά, καλά που έχω και εσάς. Τι γλυκούλια που είναι. Τι γλυκούλια που είναι. Πω, πω. Τα καλύτερα παιδάκια στον κόσμο είναι. Πάμε, άντε, τρύπωσε. Γιατί είστε στεναχωρημένα. Ωχ, δες τα. Εν τω μεταξύ αυτό το έχω βάλει thumb. Αυτό ακριβώς στο προηγούμενο βίντεο. Θα το βγάλω λογικά μέσα στην εβδομάδα. Κάθονται μπροστά από τη σόμπα και ζεσταίνονται. Έλα σκα. Έλα εδώ κι εσύ φίλε μου. Τι πάθατε. Έχουν και τα παιχνίδια εδώ. Πω, τι τρομερό που είναι, δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ, πολύ ωραίο. Γεια σου. Τα αγαπώ αυτά τα παιδάκια. Τα αγαπώ τα μανιταράκια. Α. Λοιπόν, παιδιά, θα σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ που με βοήθησατε μέχρι εδώ. Δεν ξέρω αν θα σας ξαναδώ, αλλά ευχαριστώ. Γεια σας. Δες το, θέλει να έρθει μαζί το καημένο. Κάτσε, θα σ' αφήσω τώρα, μπορεί να ξαναπούμε, ποιος ξέρει. Γεια σας. Δες το πως πάει κάτω. Πω πω, μια γλύκα είναι. Λοιπόν, πάμε. Τι όμορφο ambient sounds. Πες μου ότι εδώ είναι το ασανσέρ που είναι από κάτω ακριβώς στη 6. Θυμάστε το ασανσέρ με τη 6. Φακ.
Τώρα είμαστε στο τελευταίο στάδιο, νομίζω. Πω πω. Το μεταξύ σου γεμίζει. Δεν είναι πολύ απλό. Μπορεί να σου πάει τα νεύρα σε πολλά σημεία, μέχρι να καταλάβει τι γίνεται. Αλλά σε γεμίζει γαμότο. Είναι τόσο ωραίο το συνέστημα που σου αφήνει. Βάζω αστεράκι στο ωραίο. Γιατί μπορεί να μας βιάσει την ψυχούλα από στιγμή σε στιγμή. Έχω τρομακτικές αναμνήσεις από αυτό. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Α, πάμε πιο πάνω. Πρέπει να γατζωθούμε από εκεί, φαντάζομαι. Μετά από 200 χρόνια στο κουρμπέτι. Είδες. Είναι στο περίπου, είναι, ξέρεις, η φάση με το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι είναι λίγο στο περίπου. Όλα είναι στο περίπου. Δεν έχει χειρισμό ακριβίας. Ελπίζω το δεύτερο να είναι πολύ καλύτερο στο χειρισμό. Το ευελπιστώ να είναι καλύτερο στο χειρισμό. Αλλά είναι όλα στο περίπου. Και νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν μπορεί να έχει καλό χειρισμό, αλλά το έχω ξαναπεί ότι για ένα τόσο μικρό παιχνίδι πρέπει να σε ζωρίσει κάπου. Ναι, παιδί μου. Δεν τσίνεσαι. Δεν θες. Δεν γουστάρεις. Μήπως έπρεπε να ανεβώ επάνω, λέτε. Μάλλον όταν γέρνει το καράβι. Μάλλον όταν γέρνει το καράβι. Τώρα είναι ανάποδο. Τώρα ξαναγέρνει. Το βλέπετε. Δεν το βλέπω μόνο εγώ. Ναι. Αχ, όλα στο περίπου. Oh. Κατέβα κάτω, βρε. Πώς ανέβηκες εκεί πάνω. Η βιβλιοθήκη, εδώ δεν ήρθαμε με τη Six. Εδώ είχαμε έρθει. Ε? Εδώ είχαμε έρθει. Και θα πατήσουμε στο χαλί για να μην κάνουμε θόρυβο. Θαρώ. Να πάμε λίγο από εδώ, λέτε. Okay. Ακούτε μουσικό κουτί από πίσω. Πάμε και από εδώ να δούμε. Okay. Πω πω, το sound design είναι τρομερό. Το έλεγα για το normal, το κανονικό το παιχνίδι, αλλά το sound design είναι υπέροχο. Δεν υπάρχει το sound design. Σουγαρίφαλο στα αυτή. Τώρα έχει αρχίσει και δονείται το χειριστήριο και είναι λες και χτυπάει η καρδιά όπως χτυπούσε και με τη Six. Είμαι νίντζα, είσαι νίντζα. Η μάνα του φευγάτου του δεν έκλαψε ποτέ, δεν λένε. Οκ, okay, το έχουμε. Πάμε πάλι στα ίδια μέρη, θα ξαναβρεθούμε. Έπρεπε να παίζει από πίσω τώρα ηχητικό εφέ μπάσης. Ου, έλα εδώ, πού πας εσύ. Γιατί κρύβεσαι.
πήγε. Οκ. Α, ο ήλιος τώρα δεν είναι, ο ήλιος είναι μακριά. Θα πάω, απλά να μην δω και εδώ. Θα το... Ακούστε, 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 ακούστε. Πω, πω, εντάξει. Α! Οκ, ήταν όμορφη. Δες την. Οκ. Ήταν πολύ όμορφη. Το πρόσωπό της δεν το είχαμε δει. Καθόλου δεν το είχαμε δει. Αν ανεβούμε πάνω, ας ανεβούμε πάνω. Μάλλον δεν μπορούμε ακόμη. Θα έρθει η ώρα. Ας τα αφήσω εδώ. Πάμε πάνω. Πάμε, πάμε. Ένα ταξιδάκι. Ανέβα. Να βγούμε τα βιβλία. Άντε, ανέβα. Σύρε τη σκάλα την πρώτη δεξιά. Και ανέβα. Λες να πάμε από εκεί, ε. Ναι, οκ. Okay. Έχεις ένα point. Ένα μεγάλο point. Και μάλλον θα πάμε από το πλάι-πλάι από τα βιβλία, έτσι. Τι δεν πάει. Ποια είναι η πρώτη, περίμενε, 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 περίμενε. Τι έχασα έξω, να βγω έξω από εδώ. Ποια σκάλα λες. Κάτσε, κάτσε, θα πάω, περίμενε. Πάω πίσω, εδώ. Να βγω έξω. Εδώ πάνω λες, αυτή, οκ. Okay. Δεν την είδα καν αυτή. Οκ. Okay. Δεν την είδα καν αυτή ότι υπήρχε. Κυριολεκτικά όμως. Βασικά, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Να τη μετακινήσω, να είναι έτοιμη, πως χρειαστεί να κατεβώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Σκοτωθούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Πήλεγε τα ρούχα σου και ας είναι τα μισά λένε. Ας την πάμε στην άκρη αυτή. Καλού κακού. Ωραία, πάμε τώρα να ανεβούμε. Ούτε κάνω όμως έτσι. Γι' αυτό είναι αυτά τα παιχνίδια, ώρα τα παίζεις με παρέα. Γιατί δεν βλέπεις πράγματα που υπάρχουν γύρω. Εν μεταξύ έχει και από εδώ. Okay. Εδώ ήταν το κλειδί που είχαμε πάρει. Αν δεν κάνω λάθος, από εδώ το πήραμε. Εν τω μεταξύ δεν το θυμάμαι καν στο πρώτο να ήταν έτσι. Πάμε πάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Α, προφανώς.
Okay. Φαντάζομαι ότι πρέπει να κάνω μοτίβο. Όλα πιθανά, ε. Τι είναι. Δεν ψήνεται. Δεν γουστάρεις. Okay. Για να πατήσω εδώ, θα γίνει κάτι. Okay, αυτό ήταν εντυπωσιακό. Όχι. Τώρα δεν γίνεται δουλίτσα. Okay. Πάμε να δούμε. Α, γεια σας. Πού πάω, ρε παιδιά. Okay. Interessant, θα πω εγώ. Και κλείνει κατευθείαν η πόρτα, γάμο το. Πρέπει να βάλω κάτι στην πόρτα. Φαντάζομαι ότι κάτι πρέπει να βάλω στην πόρτα. Πώς θα τη σταματήσω όμως τη φρενάρω την πόρτα. Δεν μπορώ να μετακινήσω τίποτα. Γάμο το. Τι πρέπει να κάνω τώρα. Όπα. Όπα. Έχει αγαλματάκι κάτω. Πάμε κάτω. Πάμε κάτω. Πάμε κάτω. Είχε ακριβώς το ίδιο αγαλματάκι κάτω. Εδώ. Πώς το πάρω όμως. Α, πάμε πάλι πάνω. Και αυτό δεν το είδα ούτε καν. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Okay. Ανέβα, παιδί μου. Δεν κάνω τίποτα εδώ. Κάτι που δεν βλέπω. Κάπως κάπου κάποτε. Θα πρέπει να βρεις την κατάλληλη θέση φωτός. Ναι, το κατάλαβα αυτό, αλλά μαγκώνει αυτό. Μαγκώνει αρκετά. Πώς θα το καταφέρω να το μετακινήσω. Τώρα κάτι πρέπει να κάνω, αλλά τι πρέπει να κάνω. Τώρα είμαι σε φάση ότι δεν σκέφτομαι
πώς θα κάνω τον κατάλληλο συνδυασμό για να μπορέσω να το πετύχω αυτό. Επίσης η σκάλα αυτή είναι κλειδωμένη, είναι λουκεταρισμένη. Τι είναι πάνω, κάτσε. Ρίμα. Αυτή είναι κλειδωμένη, όχι δεν είναι κλειδωμένη. Δεν ανεβαίνει, ανέβα πουλί μου. Έχει και κουμπί επάνω. Οπ. Τα βλέπω καν αυτά. Έλα καλό μου. Περπάτα βρε παιδάκι μου. Ωραία, για πάμε να το δούμε. Αυτό εδώ είναι... Οκ. Οκ. Αυτό πήγε υπερβολικά καλά. Έχουμε κι άλλο όμως. Είναι άλλα δύο μάτια. Έχει κι άλλο τέτοιο που δεν βλέπω. Είναι τρεις φακοί. Οκ, είναι τρεις φακοί. Οι τρεις φακοί είναι σωστά βαλμένοι. Αλήθεια τώρα! Καθόλου creepy. Καθόλου creepy. Γιατί δύο κοριτσάκια χωρίς κεφάλι. Επίσης για κάποιο λόγο μου θυμίζει πάρα πολύ τη Six. Για κάποιο λόγο. Οκ. Ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί είναι οι χαρακτήρες. Οκ. Μάλιστα. Λίγα πρέπει να πατήσω ένα από τα κουμπιά. Ας εξερευνήσω λίγο το χώρο πρώτα. Ουφ! Λοιπόν, τώρα τι έχουμε εδώ. Να πατήσω αυτό. Πάτα το μωρέ. Κακό κόμπο. Random Costas pressing buttons. Πιο random πεθαίνεις. Δεν έχει πιο μέσα. Δεν μπορώ να περάσω. Πρέπει να περάσω την πόρτα. Πρέπει να, με κάποιο τρόπο να βρω το συνδυασμό. Ο οποίος συνδυασμός πόσο πλάκα, πόσο στιο θα έχει θα είναι στο διπλά δωμάτιο. Το βλέπω. Προφανώς. Πάμε λίγο στο διπλά δωμάτιο. Να δούμε τι γίνεται. Οκ.
Τώρα, εμείς εδώ πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ, εκεί, κέντρο, ρε. Να το παίξω κοινό. Ζαριά τελείως. Λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο δεν βλέπω σε όλο αυτό που να με βοηθήσει να το καταλάβω. Κάτι υπάρχει, αλλά τι υπάρχει. Αν τα πατήσεις με τη σειρά, λες θα πιάσω, ας τα πιάσω με τη σειρά. Ναι, καλή ιδέα, αλλά δεν έχω χάσει τίποτα. Η σειρά δεν κάνει πολλά. Α, οκ. Ας το δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Εκτός και άμα πρέπει να το κάνουμε σε ντουετάκια για κάποιο λόγο. Θα μπορούσε. Ναι, όχι, δεν παίζει. Οπότε, πάμε να κεντράρουμε πώς θα μπορούσε να είναι η φάση. Λοιπόν, η φάση είναι, μικρέ μου, να μας φωτίσεις το δρόμο. Έχουμε δύο αυτούς εδώ. Οκ. Δύο γυναίκες και άλλο ένα παιδί. Και έχουμε... Όχι, δεν υπάρχει συμμετρία. Λοιπόν. Οκ. Θα το παίξουμε να αλλάξει. Άντρας, γυναίκα. Πάμε να το παίξουμε να αλλάξει. Βασικά, όχι, δεν υπάρχει φάση. Μόνο τους άντρες λες, ε. Επ, καλησπέρα, καλησπέρα, οπότε. Πάμε, μόνο τους άντρες. Θα μπορούσε. Όχι. Άντρας δεν είναι αυτός, άντρας είναι, γιατί δεν δουλεύουν. Μήπως δουλεύουν μόνο οι γυναίκες. Τώρα αυτό τι είναι, άντρας ή γυναίκα. Α. Κάτσε να το κόψω λίγο, γιατί με το που πατήσω θα πέσει. Ωραία, μόνο τους άντρες. Okay. Εκεί. Προς το πρώτο δεν έβγαλε κάτι. Αυτό δεν ανταποκρίνεται. Εν τω μεταξύ έχει δύο και τα κοριτσάκια, τα γάλματα που είναι ακέφαλα. Άρα κοριτσάκια μόνο, αλλά δεν έχει πιάνει κοριτσάκια από όλα αυτά. Κάτι στο δίπλα δωμάτιο, αλλά τυχαίο είναι αυτό το κάτι στο δίπλα δωμάτιο. Λοιπόν, είναι ο άντρας, το αγοράκι. Λοιπόν, να του περίμενε, περίμενε. Τους πάτησε μόνο τους άντρες, δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, είναι ο άντρας, το αγοράκι, τους έχει. Βασικά είναι όλοι. Οκ. Okay. Λοιπόν, μωρέ, πάτα μόνο τους άντρες με τη σειρά. Αν δεις. Έχει. Οι χαρακτήρες που φαίνονται εδώ πέρα πάντως. Οι χαρακτήρες που φαίνονται εδώ πέρα είναι. Αυτή. Αυτή. Η γυναίκα που είναι στη γωνία. Το αγοράκι. Το αγοράκι και ο τέτοιος. Και βασικά περίμενε λίγο να κεντράω να δω ποιους έχει. Έχει αυτούς εδώ. Οκ. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Να πατήσω τους άντρες με τη σειρά. Οκ. Okay. Πρώτος άντρας. Αυτός δεν ήταν πάντως. Λοιπόν, κάτσε να πατήσουμε εδώ πέρα. Αυτός ήταν. Αυτή ήταν.
Αυτή ήταν. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν. Και αυτό ήταν. Έπιασε. Έπιασε, όχι τον πρώτο, το δεύτερο. Άνοιξε, ήταν αυτή που ήταν στο δίπλα. Οκ. Οκ. Εντάξει, ήταν έξυπνο. Ήταν πολύ έξυπνο. Και πω πω. Είδες όμως, ήταν σε φάση μέχρι να το πιάσουμε. Λοιπόν. Άντε γεια! Άντε γεια! Πέτρωσε! Μύκονος! Ήταν έξυπνο. Ήταν πολύ έξυπνο. Μέχρι να... Χριστέ μου. Μόνο του πάει, εγώ δεν το κουνάω. Είναι περίεργο. Γεια σου. Μάλιστα. Το βάζω αυτό. Ποια είναι η ψυχή από το βάζω, ποιο βάζω από όλα τα βάζα πίσω. Πρέπει να μην μας πιάσει αυτό βασικά. Άντε γεια. Πρέπει. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Άι καλά. Περπάτα! Το μάτι της μέδουσας. Ναι, όντως, αυτό που σε πετρώνει. Εν τω μεταξύ σε φάση, πρέπει με αυτό να το πετάξω εκεί πάνω, να ανοίξει. Πρέπει να ανοίξει την τέτοια. Λοιπόν, εντάξει, κατάλαβα λίγο πώς πρέπει να πάμε. Ωραία. Άντε γεια. Λοιπόν. Στη σκιά, στη σκιά, στη σκιά, μην πέτρωσεις. Άντε γεια. Θα τα πούμε. Σαλούτ. Γεια σας. Καλά να περνάτε. Πάμε. Θα πας, μην πέφτεις πάνω εκεί. Δεν βλέπω κιόλας γέρος άνθρωπος. Κάτι έχει εκεί. Δεν θέλω να ξέρω. Σκιές. Βλέπετε. Δεν είμαι μόνο εγώ. Δείτε, 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 δείτε στο βάθος. Οκ. Άρα, αυτό τώρα πού το βάζουμε. Πού πάμε να τα φτιάξουμε τώρα όλα αυτά. Καταρχάς έχει το άλλο το γαλματάκι εκεί πέρα. Να σκεφτώ τώρα. Πρέπει να πάρω το άλλο το γαλματάκι από εκεί πέρα. Αλλά πού να το πάω αυτό τώρα. Το κατεβάσω κάτω. Λογικά πρέπει να το κατεβάσω κάτω. Για να μπορέσω. Κάτι πρέπει να μπορέσω να κάνω. Τι κάνω τώρα. Δεν σπάει. Στο κάτω δωμάτιο που είναι και το άλλο το γαλματάκι. Το γαλματάκι το σπασμένο. Το ένα είναι το μέσα εκεί που πρέπει να πάρω. Λες να πάω πρώτα σε αυτό. Μην το χάσω όμως και τα χάσω και τα πρέπει να το ξανακάνω από την αρχή. Και τα δύο τα γαλματάκια είναι σημαντικά, απλά κάπου πρέπει να τα τοποθετήσω αυτά. Δηλαδή, αν μπω σε αυτό βλέπεις. Το ένα τετράγωνο, το άλλο είναι τρίγωνο, δεν πρόκειται να ταιριάξουν. Εδώ το ένα τετράγωνο, το άλλο είναι τρίγωνο. Άρα κάτι πρέπει, κάπως πρέπει να μπορέσω να πάρω αυτό. Οπότε πάμε κάτω, αναγκαστικά. Να δούμε μήπως στο πάτωμα υπάρχει κάτι. Όχι εκεί, όχι εκεί, ωραία, όχι εκεί. Στο δωμάτιο δεξιά. Οκ, πάμε στο δωμάτιο δεξιά.
Οι ψευδέστηση που βγάζουν τα γραμμικά παιχνίδια είναι σε άλλο level. Ναι. Αλλά σε τραβάει πάρα πολύ για να το βγάλει, να βγάλει τη λύση. Ένα καλό. Δεν πάει. Το βλέπετε. Δεν πάει. Είναι αόρατο στίχο. Αόρατο στίχο. Δεν μπορώ. Δεν πάει. Όπα. Τι φας. Τι έγινε τώρα. Οκ. Αυτό. Βρήκα αόρατο τοίχο. Ενδιαφέρον. Οκ. Oh, fuck. Δεν το δάμουν εγώ. Τότε και εσείς εκεί πίσω. Τι τώρα. Να περίμενε. Και δεν μπορώ να ανέβω εκεί πάνω. Δεν μας βοηθάει πολύ τέτοια. Οκ. Άρα, εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτό. Στον κάτω όρφο δεξιά. Ναι, εκεί είχα ξεκινήσει να πάω εντωμεταξύ. Νόμιζα σε αυτό το δωμάτιο, έλεγες. Οκ. Άρα, στον κάτω όρφο που είναι και τα άλλα τα γραμματάκια. Φαντάζομαι ότι θα έχει κάτι στο πάτωμα, κάπου να τοποθετήσουμε. Γιατί πρέπει να παίζει σημασία και ρόλο και το μοντίβο από κάτω. Γιατί... Περπάτα, πήγαινε. Άντε πήγαινε μικρούλι. Οκ, έκανε και save, καλό σημάδι. Να το, είναι τα σχήματα. Το ξέρα. Ναι, το ξέρα. Οπότε τώρα πρέπει να βρούμε άλλα δύο. Πάμε να δούμε πώς θα πάρουμε το άλλο γάμο, το τετράγωνο πώς θα το πάρω. Ας το πάρουμε το τετράγωνο. Ωραίο. Έχει κάτι να ανεβώ εδώ κάτω, να πάνω, να κάνω. Φαντάζομαι ότι το κλειδί παίζει να είναι... Δεν ψήνεται. Οκ. Υπάρχει κάτι που δεν βλέπω, κάτι που θα έπρεπε να ακουμπήσω, κάτι που θα έπρεπε να πιάσω. Όχι. Εντάξει. Η γκέισα είναι μέσα. Μήπως υπάρχει κάτι μέσα στο δωμάτιο που θα έπρεπε εγώ να πάω να κάνω. Έκανε save πάντως. Μήπως πρέπει να κλέψω κάτι απ' εδώ. Δεν βλέπω κάτι που να πρέπει να κλέψω πάντως. Γεια σας, σας χαιρετώ. Καλά τα πάμε. Πάμε. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα πάρουμε το τετράγωνο. Τετράγωνο και ο κύκλος. Πώς ρε γαμώτο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να περάσω από το δωμάτιο. Πρέπει να βρω έναν τρόπο. Όλη η ιστορία είναι το δωμάτιο αυτό. Με το που το πάρω. Πες ότι το παίρνω, ωραία. Ωραία, πάμε στο δωμάτιο δεξιά. Οκ. Καλή ιδέα. Τι μου βγάζα ώρα το τοίχο. Πω. Κάθε φορά που πάω να περάσω, λες να μπορώ να ανέβω πάνω. Ωραία, εδώ είμαστε. Λες να μπορώ να πάρω, αλλά μπεις είναι πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία να πάρω τα βιβλία. Εδώ έχει σύρσιμο στο πάτο. Ανέβα και πέτα το βιβλίο. Ανέβα και πέτα το βιβλίο.
Όχι, κάτσε, θα το βρούμε. Πού θα πάει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μα κάπως πρέπει να ανέβω εκεί πάνω όμως. Από τη σκάλα όμως. Δεν ανεβαίνει, πρόσεξε να δεις. Η σκάλα δεν είναι για να ανέβει για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι κάνει το παιδί, αλλά το παιδί τη σκάλα την κάνει μόνο πέρα δόθε. Δεν την παίρνει. Μήπως πρέπει να βάλεις ένα βιβλίο στη θέση από το γαλματάκι. Έχει ειδική βάση, θα το καταλάβει. Αυτό είναι το κακό, ότι το καταλαβαίνει. Πες τώρα ότι ανεβαίνω στη σκάλα εγώ. Ανέβα πουλάκι μου, αφού ανέβηκες πριν. Okay. Όχι, δεν ανεβαίνει η σκάλα, είναι σαν να μην λειτουργεί η σκάλα. Μήπως πρέπει να την πάω πιο εδώ, μήπως εδώ πέρα. Κάτι δεν έχω καταλάβει και για εδώ. Όχι, δεν ψήνεται. Τα βιβλία πρέπει να μπουν στα κενά της βιβλιοθήκης. Άρα εγώ πρέπει να ψάξω να βάλω τα βιβλία στα κενά της βιβλιοθήκης. Ωραία. Για να δούμε πού είναι τα κενά της βιβλιοθήκης. Ένα κενό έχει εδώ. Okay. Cheat. Μεγάλο cheat. Ναι, διάβαζε πολύ. Ω, να άλλο ένα κενό. Okay. Ναι, το είδα το κόκκινο. Απλά μήπως αν ανοίξουμε από εδώ μπορέσει και μας βάλει. Εδώ πέρα δεν. Άλλο ένα εδώ. Ωραία. Να φανταστώ έχει κάποιο εδώ. Ψήνεται. Εδώ έχει κενό, αλλά ούτε εδώ ψήνεται. Δεν ψήνεται ούτε εδώ. Πάμε από την άλλη πλευρά, να δούμε από την άλλη. Δεν κουστάρει. Κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ μάλλον. Έβαλε αρκετά. Αλλά για κάποιο λόγο δεν παίρνει τα υπόλοιπα. Όχι, δεν το δέχεται εδώ. Μήπως εδώ πέρα. Εδώ έχει ένα κενό. Μήπως δεν θέλει αυτό, μήπως θέλει συγκεκριμένα. Το κόκκινο. Μήπως να τα κινήσω πίσω από τη σκάλα. Μάλλον θέλει το κόκκινο. Σύρα αριστερά τη σκάλα ξανά. Ναι. Πάμε να την κάνουμε μία. Δεν ανεβαίνει όμως. Ναι, αλλά... Ο μικρός μας φίλος. Ο μικρός μας φίλος δεν... Νίντζα σαμουράι. Με έπρεπε, αλλά δεν το βγάζει. Και δεν είναι ιδέα μου, δείτε. Δηλαδή, αν δεν με πιστεύετε, το πατάω κανονικά με αυτό εδώ. Το μόνο που κάνει είναι να μετακινεί τη σκάλα δεξιά και αριστερά. Δεν κάνει κάτι άλλο. Κανένα κουμπί δεν ανταποκρίνεται στο να ανεβεί. Ας πούμε ότι έστω ότι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι αυτό το παιχνίδι. Κουστάρει να με τρολάρει πάρα πολύ. Το θέλει. Okay. Και έπρεπε να πει. Δεν θα πω κάτι. Νομίζω ότι το είδατε πως πήγε.
Δεν θα απαντήσω κάτι. Δεν θα απαντήσω κάτι σε αυτό. Σήκω. Το πήγε, το πατούσα, δεν έκανε. Οκ. Οκ. Τώρα πρέπει να βρούμε που θα μπει το κόκκινο βιβλίο. Μήπως το κόκκινο βιβλίο θέλει να πάει κάπου εδώ. Εδώ έχει ένα κενό. Δεν είναι το DualShock 4, είναι το Xbox Controller. Στο PlayStation, όσο... Για περίμενε. Ναι. Αυτό θα μπει αυτό. Το είδατε. Εδώ θα μπει αυτό. Και κάτι άλλο που δεν βλέπω εγώ εδώ πέρα. Αυτό. Πρέπει να το πάρω. Οκ. Και πού να το βάλω τώρα αυτό. Πω, τώρα το πήρα πρέφα. Οκ. Κάτι γίνεται. 130 ευρώ έχει, όποιος προαιρείται. Ας... εδώ είμαστε. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Λέτε. Πού έβαλα, κι άλλο βιβλία. Περίμενα, τα βρούμε. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ έχω την αίσθηση. Ω, κύκλος. Μάλιστα, τώρα. Ωραία, φίλε, γιατί δεν τα βλέπω αυτά, γιατί είμαι... Γιατί δεν το βλέπω. Βάλ το, παιδί μου, εδώ είναι. Το σωστό είναι εδώ, βάλ το, σε παρακαλώ. Έλα, παιδάκι μου. Δεν είναι ο κύκλος. Λάθος βιβλίο. Χριστούλη. Λοιπόν, πού αλλού έβαλα. Κάπου αλλού έβαλα. Ω, να βάλω εδώ. Ωραία, ας βάλω αυτό. Πάρα αυτό. Θεέ μου, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι καθόλου τυχαία τα βιβλία. Κάτσε, μήπως χρειαστεί να βγάλω, που είναι ένας κύκλος. Και τώρα εδώ πρέπει να παίζει από πίσω, βλέπω ο κύκλος. Πού είναι. Πού είναι ένας κύκλος. Από κάπου αλλού έβαλα, κάπου αλλού έβαλα, αλλά πού έβαλα, πού έβαλα. Λοιπόν, εδώ ήταν κομπλέ. Εδώ είναι ο κομπλέ. Λες να βάλω εδώ πέρα. Εδώ, όχι. Εδώ. Να βάλω αυτό. Αυτό είναι το μόνο που δεν έχω πειράξει. Για πια να πάμε εκεί. Άντε πάμε να σε βάλω. Να δοκιμάσουμε και αυτό. Άντε βάλ το. Ούτε αυτό δεν ψήνεται. Αυτό. Αυτό μοιάζει με, να είναι το μοτίβο, ρε γαμώτο. Αυτό είναι η μάσκα της Κέισας. Κανονικά αυτό θα πρέπει να δουλέψει. Αυτό θα πρέπει να δουλέψει. Βάλ το, σε παρακαλώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό. Πήγαινε στη μεσαία βιβλιοθήκη, μήπως ανοίξει. Όταν λες μεσαία, περίμενε. Περίμενε. Μήπως λες... Όπα, κάτσε. Για περίμενε. Περίμενε δύο λεπτάκια. Είναι ο κύκλος του τετράγωνο. Ξυπνοτάτιμο. Να το και το τετράγωνο. Αντί για. Τώρα πάει, θα τρέχω.
Όχι, εδώ είμαστε κουμπλέ. Too easy! Όπα, κάτσε, αυτό είναι ξύλινο τετράγωνο. Άρα, πάμε πάνω το κανονικό. Αυτό είναι dummy. Πάμε, 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 πάμε. Αυτό είναι dummy. Κι εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Πάντα, αυτά είναι τα όνειρα του μικρού Κωστάκη. Έλεγα ότι αν έκανα σπίτι, θα ήθελα να μπορείς. Μας πιάσανε οι οχτροί. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μία δοκιμή. Οκ. Λοιπόν. Αχα! Αχα! I knew it! Ένα μηδέν. Ένα μηδέν. Γεια σας. Τώρα πάω κυριλέ εγώ, αεράτος, αέρινος, νοχελικός. Αχ, θέλει να σκέφτεσαι το άτιμο και είναι ωραίο. Είναι ωραίο γαμώτο, τραβάει το μυαλό στα άκρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καθηγητής φυσικής είμαι. Όταν δεν βιάζομαι και σκέφτομαι πάει καλά. Απλά πρέπει να μην βιάζομαι. Λοιπόν, πάρ' το κι αυτό. 2-0. Πάμε στο τέπο. Αχ. Είναι πανέξυπνο παιχνίδι, όχι απλά είναι έξυπνο παιχνίδι. Απλά έχω την αίσθηση τώρα ότι πρέπει να βρούμε για τον κύκλο. Και ο κύκλος πρέπει να... Πού θα βρω τον κύκλο, Χριστέ μου. Oh fuck. Ναι, γεια σας. Τότε τι... Ακούγονται φωνές. Όμορφα πράγματα. Πάμε πάνω. Ωραία, έκανε save εδώ. Το οποίο είναι καλό πράγμα το ότι έκανε save εδώ. Βέβαια, μας λείπει ένα κλειδί. Το οποίο και δεν είδα και πουθενά. Να πάω εκεί μέσα, να κλείσω αυτό. Τι να κάνω, Να ξαναπάω εδώ μέσα. Ξέρω ότι θα κλαίω. Αλλά τουλάχιστον έκανε save. Η σκάλα. Όχι, όχι, έχει διακόπτη. Πατάς και πετάς. Λες, Ναι, πάμε βιβλιοθήκες πάλι. Πάμε βιβλιοθήκες πάλι. Εδώ δεν γίνεται τίποτα, οπότε πάμε βιβλιοθήκες. Μας δείχνει, μη μας δείχνεις. Μη με δείχνεις. Λαχάνια στο καημένο. Λοιπόν, έχουμε και εδώ τις βιβλιοθήκες και αυτές τις βιβλιοθήκες. Λες να κάτσουμε εδώ πέρα, λίγο να ψάξουμε εδώ πέρα, μήπως βρούμε τίποτα. Να πατήσω. Βασικά δεν πρέπει να. Ναι. Υπάρχει κάτι που δεν βλέπω. Όχι, δεν μπορώ να πιάσω κάτι. Οπότε πάμε... Θα τα αφήσουμε αυτά κλειστά καλού κακού, μην κάθομαι και τα ξαναπαιδεύω. Ωραία. Οπότε κάτω, κάτω και τέτοιο. Άντε πάμε πάλι να δούμε. Το μεταξύ είναι τόσο spooky το τέτοιο. Γενικά το πρόσωπό της είναι τόσο... Εδώ στο ρολόι η ακουστική τέτοια είναι το μεταξύ. Λοιπόν, πάμε πάλι. Αόρατο στίχος, το βλέπετε. Αόρατο στίχος, δεν μπορείς να περάσεις. Πω, οκ. Πάμε πάλι μέσα. Έχει κάτι άλλο που δεν έχω δει εδώ πέρα. Όχι, εδώ πέρα. Το κάδρο είναι πεταμένο, σκισμένο. Το μάτι που σε βλέπει. Όχι, εδώ τελειώσαμε από εδώ. Από εδώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Πού να πάω τώρα, όπα. Τι έγινε.
κάτι που δεν έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ είναι 7, ε. Να ξανανεύω πάνω. Πάρε το βιβλίο που κουμπώνει και φύγε κάτω. Ποιο βιβλίο λες? Για ποιο βιβλίο λες που κουμπώνει? Από εδώ, από τη βιβλιοθήκη. Είναι 3 που κουμπώ. Α, είναι ανήγκαισα. Να πάρω αυτό. Πάρουμε το πρόσωπο της γκαισας. Οκ. Okay. Κάτω τελείως, κάτω. Ή πάνω. Κάτω, πάνω. Βλέπω κιόλας. Μπορεί να έχει κάτι εδώ πέρα που δεν έχω δει. Όχι. Οκ. Okay. Πάλι save. Να είναι τίποτα εδώ πέρα που δεν έχω δει. Όχι. Όχι. Oh, fuck! Κι άλλο βιβλίο. Τι έγινε τώρα εδώ? Στο κάτω δωμάτιο αριστερά. Το κάτω δωμάτιο αριστερά είναι... Λες... Αν το βάλω εδώ λες να γίνει τίποτα. Όχι, δεν δουλεύει εδώ. Και αυτό μπορούσα και το έβγαλα πάντως. Το αριστερά δωμάτιο είναι αυτό εδώ. Αν έβλεπα κιόλας, ε. Δεν το αρέσει άμα το βλέπω, αρέσει. Αρτί. Τι να ματέψω. Τι κάνω εδώ, αιώ. Το αρέσει. Αρέσει, οκ. Okay. Ναι, ναι, αυτό ναι, αυτό ναι. Απλά δεν στρίβει το ρημάδι. Ε, δεν παίζει ρε φίλε τώρα αυτό το πράγμα. Άλλος Alan Wake από εδώ μικρός. Λέει RS, aim the with RS. Εν τω μεταξύ, RS δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο, στο τέτοιο. Πραγματικά, τι RS και άρμα S. Πραγματικά, δεν υπάρχει RS. Τι στο καλό βλέπω, RT, RB. Ω, oh, αυτό είναι. Σοβαρά τώρα. Οκ. Πώς το πέτυχα αυτό? Τι μαγιά έκανα? Το μεταξύ το κρατούσα πατημένο. Πώς το πέτυχε αυτό το πράγμα?
Εν τω μεταξύ πατάω ακριβώς τη κουμπιά και δεν πετυχαίνει αυτό που έκανε πριν. Οκ. Okay. Φακός. Πάνω κάτω. Οκ. Okay. Αρέσει my... Ωπα, λες και είναι... Αχ, θεή. Ου, καλά πήγε το πρώτο. Έλα μωρέ, μέχρι να στρίψει το παιδί, δηλαδή πραγματικά τώρα. Είναι μια όαση. Μια ευχάριστη ευχαρίστηση. Εντάξει, τουλάχιστον το πέτυχα. Κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Τρελαίνομαι. Δεν καλυμπράρετε, όχι. Δεν, δεν είναι εύκολο. Σας φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να τον καλυμπράρω το μοχλό. Με καμία Παναγία όμως. Είναι επί 10 δύσκολο. Δεν το... Οκ, πάμε ανοιχτά. Ανοιχτά μας θέλω. Δηλαδή... Λοιπόν, παίρνουμε το πρώτο. Πάμε εκεί και γυρνάμε πίσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Τρία είναι. Ναι, το είδα το πίσω, απλά... Απλά δεν θέλει να χρονοτριβείς. Το βλέπεις. Μέχρι να αποφασίσει να γυρίσει πίσω το άτιμο. Ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει. Οκ. Οκ. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Να το, να το. Αναποφάσιστος, αναποφάσιστος. Εντάξει, είμαστε καλά, είμαστε καλά, το έχουμε. Έσπασε. Δεν στρίβει ρε, σβήνει ρε, έλεος κάπου όπα της. Ρε παιδί μου. Δεν είναι το θέμα μου ανθεκτικό, είναι ότι δεν... Άμε να δούμε τι θα δούμε. Κλείνει μόνο του, κλείνει ρε. Μη κλείνεις. Κλείνει ο φακός με το που στρίψω. Έλα τώρα! Έλα τώρα! Κλείνει ο φακός με το που στρίψω! Καλά πήγε, καλά πήγε. Πω. Κλείνει ο φακός με το που στρίψω. Έλεος. Έχει κι άλλα. Δεν θα έχει. Το ακούω, τα νιώθω. Δεν μπορεί να είναι όλα τόσο απλά. Save πάντως δεν έκανε. Οπότε πάμε να πάρουμε το κλειδάκι. Πάμε να πάρουμε το κλειδάκι. Οκ. Ανέβα. Έλα βρε πουλάκι μου. Είσαι δίπλα. Έλα μπράβο. Άντε. Έλα το έχουμε. Πάμε.
Φτού 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 σκόρδα. Άντε, πω πω. Ξέρετε, ξέρετε γιατί γινόταν όλο αυτό. Γιατί έχουν ρυθμίσει, έχει κι άλλα. Γιατί έχουν ρυθμίσει το φακό να αναβοσβήνει με το μοχλό που κουνιέσαι. Και κάθε φορά που κουνιέσαι αναβοσβήνει ο φακός. Πραγματικά χρειάζεται να το παίζεις, λες και είσαι χειρούργος το συγκεκριμένο. Οκ, το καταλάβαμε. Πάμε. Άντε, πάμε. Τέλους. Απίστευτο. Save. Μπράβο. Έχει πάρει τόσα μεκάνικς από τόσα παιχνίδια. Έλα, βάλ το πουλάκι μου. Άντε, άνοιξε την πορτούλα. Εδώ είμαστε. Κάτι μου λέει πως θα πρέπει να πηγαίνω πολύ πατητάκι, περπατητάκι, σιγανά. Αλλά δεν ξέρω. Να ακολουθήσουμε λίγο να δούμε εδώ. Α, το μπουκάλι. Ναι, να απελευθερώσουμε αυτά τα μπουκάλια. Είναι αυτό που απελευθερώνει στα πνεύματα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Φτού φτού φτού. Έλα, πάμε. Α, μάλιστα. Τώρα εδώ θα περάσουμε μια όμορφη, ένα όμορφο καλοκαιράκι. Γεια σας, είμαι στο φως. Πάρτε μου. Ου. Έχει ένα μοχλό εκεί πάνω και ένα σκαμπό εκεί πάνω. Θα μας την πέφτουνε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με το που πω. Έλα μωρέ τώρα! Έλα μωρέ τώρα! Δηλαδή να μην βρούμε ησυχία σε αυτό το χωριό. Εντάξει. Μην ησυχάσουν ποτέ. Έχει και αυτά τα κρεσέντα, πώς λέγονται. Εντάξει, κάτι είχε στο κινητό σαν ειδοποίηση. Να, τι γίνεται. Δύο δευτερόλεπτα γύρισα το κεφάλι μου. Δύο δευτερόλεπτα γύρισα το κεφάλι μου. Να τσεκ. Εντάξει. Πάμε, 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 μωρέ, πάμε, μωρέ. Ψυχραιμία, 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 ψυχραιμία και λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Και το αστείο είναι ότι μου φαίνεται ότι πρέπει να ψάξω ίντερνετ για αλλού. Το lore είναι τρομερό. Το lore είναι τρομερό του παιχνιδιού. Απλά το πρόβλημα είναι τα mechanics του παιχνιδιού. Ρε παιδιά, είναι 45 λεπτά υπόθεση όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, πραγματικά είναι 45 λεπτά υπόθεση όλο το παιχνίδι. Και καθόμαστε 5 ώρες για να παίξουμε μια λούπα. Ωραία. Ωραία. Πες μου τι είναι. Άντε. Έλα, όχι άλλο. Μη σβήνεις, καλέ μου φακέ. Δηλαδή, πραγματικά, θα βγουν και άλλα.
Έλα, όχι άλλα. Θέλω να παίξω. Ρε παιδιά. Έλα τώρα, δεν γίνονται αυτά. Πόσα έχει. Τι έλα τώρα, μας δουλεύει. Τι είναι αυτά. Βγαίνουν συνέχεια. Και τα πήγα καλά σε αυτό το τέτοιο. Ρε παιδιά, είναι σε φάση, θέλω να το τελειώσω, ειλικρινά, δεν θέλω να το παρατήσω, θέλω να δω τι γίνεται. Και είναι σε φάση που με εκνευρίζει το ότι θέλω να το τερματίσω, αλλά δεν με βοηθάει το παιχνίδι να το τερματίσω. Είναι πολύ εύκολο. Και σε δυσκολεύει το mechanic του παιχνιδιού. Δηλαδή τώρα, ποιο είναι το νόημα να με βασανίζει έτσι χωρίς λόγο. Τώρα δηλαδή ότι τι. Ναι, αλλά πώς το βγάζεις, αυτό είναι το κακό. Πάμε, πάμε. Μάλλον πρέπει να κάνω progress. Αυτό παίζει να έχει και δίκιο. Σε αυτό παίζει και να έχει δίκιο. Πρέπει να έχει δίκιο να τελειώνει η ιστορία. Πρέπει να. Μάλλον έχει φως. Έχει διακόπτη. Δεν έχει λογική να το παιδεύω έτσι. Δεν έχει λογική να το παιδεύω έτσι. Πρέπει να σκοτώσω κανένα 2-3 μέχρι να βγουνε. Δηλαδή. Για ποιο λόγο το περνάω όλο αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, σκοτώσουμε κανένα 2-3 μέχρι να βρούμε ανάπαυλα. Γιατί δεν βλέπω φως και προκοπή. Τώρα, μόλις πάω να το πιάσω. Θες χώρο, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το lore. Τώρα δεν το πατάω. Δεν το πατάω με τίποτα τώρα. Απλά θέλω λίγο να δω τι θα γίνει εδώ. Εκεί πάνω. Δεν σε σώζει. Δεν σε σώζει. Είναι θέμα timing, πιστεύω. Είναι καθαρά θέμα timing. Είναι τόσο περίεργο το timing του. Άλλο ένα θα έρθει τώρα. Τι Dark Souls και μαλακίες. Παίξτε το. Παίξτε το. Τα ξαναλέμε. Dark Souls και παπαριές. Δες το. Έλα τώρα. Αυτό ήταν άλλο. Δεν έβγαινε πριν από εκεί. Ρε εσείς, τι γίνεται. Γιατί βγαίνουν τόσα. Έλα τώρα. Έλα ρε τώρα. Αφού δεν βγαίνανε από εκεί πριν. Νομίζω ότι είναι τελείως random έτσι. Είναι τελείως random. Τελείως random η φάση. Ε,
Δηλαδή δεν σε αφήνει ούτε να πιάσει την καρέκλα πλέον. Τόσο τέτοια. Είναι τραγικό. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Όσο καλή θέληση και να έχω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εντάξει, οκ. Είπαμε. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά. Ότι τι. Έλα τώρα! Αυτοκυριαρχία, αυτοέλεγχος, αυτοσεβασμός, όλα μαζί τα αυτό. Αυτοκινούμενα νεύρα. Έλα μωρέ! Θα πάρεις για ζωή εδώ πέρα. Αφήστε με να το πιάσω. Έλα μωρέ, αφήστε με να την πιάσω την καρέκλα. Πραγματικά, δεν παίζει. Τη μία δεν πατέ. Πείτε μου ότι δεν είναι η ιδέα μου, ειλικρινά. Πείτε μου ότι δεν είναι η ιδέα μου ότι είναι τόσο τραγικό, ειλικρινά. Πείτε μου ότι δεν είμαι τόσο κακός αυτό, δηλαδή. Αποκλείεται να είμαι τόσο κακός. Το βλέπετε είναι τόσο random. Ναι, αυτό, πάνε να αλλάξει. Σου λέει... Βασανιστείτε, κορμάκια, βασανιστείτε. Νομίζω ότι άνετα μετά από αυτό... Δεν θέλω να ξανακούσω άνθρωπο να μιλάει για τον Dark Souls, ειλικρινά, μετά από αυτό. Δεν θέλω να ακούσω άνθρωπο για τον Dark Souls. Σου ξαναλέω, ειλικρινά, παίξτε το και μετά λέτε να μου πείτε εμένα. Έλα, μωρέ! Καλά. Άστο, δες το εδώ, αν το τερματίσω ποτέ. 5 δευτερόλεπτα υπόθεση είναι όλο αυτό. Βασγερά θα σε πάω. Γιατί σε νοιάζομαι. Πήγαινε πουλί μου, πήγαινε μικρέ μου η απαιτέ. Οπ. Έρχεται. Πέφτουνε κιόλας. Έλα βρε εσύ το controller μου, το σπάσω, ειλικρινά θα το σπάσω, δεν παίζει, είναι λες και με... Thousand years later, ο μικρός μας Κωνσταντίνος, προσπαθώντας να τερματίσει αυτό το παιχνίδι. 10 λεπτά υπόθεση παιχνίδι εντωμεταξύ. Άντε βρε πουλί μου. Εδώ βρε.
Και το φως που μας καίει. Το φως... Το φως. Λοιπόν... Ρε εσείς, δεν μπορώ να κεντράρω, αυτό είναι το κακό. Πιάς το βρε... Τίποτα, και φέρω να πιω μια βότκα κάτι, τα πραγματικά εδώ πέρα είμαστε σε φάση η απελπισία της απελπισίας ο απελπισία. Πόσες φορές πρέπει να έχουμε counter, πόσες φορές έκανα για να θα κάνω για μπάσκετ το τερματίσω. Αλλά σου ξαναλέω, δεν έχει ιδέα πόσο δύσκολο είναι. Άναψε το φακό πουλί μου. Είναι παραπάνω από 20 λεπτά. Μην με ξαναπάς εκεί πέρα. Μην ξαναπάς εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Πάλι καλά. Ούτε... Πραγματικά, το Alan Wake το λατρεύω, αλλά το Alan Wake ήταν masterpiece μπροστά σε αυτό. Το Alan Wake ήταν σε αυτό το τομέα. Στο τεχνικό τομέα ήταν masterpiece. Alan Wake. Alan Wake. Fuck. Ανέβα! Ανέβα! Παιδιά, εννοώ. Χαλαρά όμως. Χαλαρά όμως. Χριστέ μου. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Λέσετ. Τι ατσίμετα εδώ έχει. Με το που το περάσει αυτό περνάς πήγε ανέλπιστα καλά, θα πω. Πήγε ανέλπιστα καλά, να μην το ματιάξω. Πήγε ανέλπιστα καλά. Και είναι ατσίμετα που το περάσει αυτή την πίστα, τερματίζεις αυτόματα και το παιχνίδι. Δεν θες κάτι παραπάνω. Μετά από αυτό νομίζω δικαιούσε να το τερματίσεις το παιχνίδι. Και μετά από εδώ τι. Ότι. Τι. Να κατέβω εκεί στη σκάλα. Από εδώ δεν μπορώ να πάω. Άντε, έλα, γιόλο, Τζερόνιμο. Ου. Εν τω μεταξύ αυτές οι σκιές είναι και στο... Ω, τι όμορφα. Τώρα θα πρέπει να γυρνάω και αυτό με τις σκιές. Πρέπει να παίζει Darkwing Duck από πίσω και να λέει μια σκία πετάγεται και όλος μας τρομάζει. Είναι και τακτικές οι άτιμες. Τώρα το ξέρετε, δεν μπορώ να πατήσω. Πες μου τι είναι αυτό λίγο σε φάση. Α, είναι το lore. Ναι, οκ, okay, το κατάλαβα. Με το μεταξύ έχει αυτό το δραματικό από πίσω. Να το πιάσω ή θα πεθάνω. Πιάσ' το πουλί μου! Τώρα πρέπει να τρέχω σαν το Βέγκο για να προλάβω, είμαι σίγουρος. Έλα μωρέ τώρα, τι είναι αυτά. Ό,τι τι, μπορεί να... Και ξανανεβαίνει, αν είναι δυνατόν. Έλα μωρέ τώρα, μας δουλεύει ρε φίλε. Έλα μωρέ, πιάστο βρε, πιάστο βρε, πιάστο βρε, πιάστο. Μη σε πιάσω, πιάστο βρε, πιάστο. Έλα μωρέ τώρα. Έλα τώρα! Τι είναι αυτά! Γιατί, 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 γιατί!
Υπάρχει κάτι να ανάψω. Και διαμάντια να έχει. Διαμάντια και ρουμπίνια. Πω πω. Γιατί. Γιατί πρέπει να με βασανίζει έτσι. Και έχει και φως υποτίθεται έτσι. Μέσα μου ελπίζω το 2 παιδιά να είναι πολύ καλύτερο σε αυτό το τομέα. Εν τω μεταξύ τώρα δεν βλέπω, το καταλαβαίνετε ότι δεν βλέπω έτσι. Δεν βλέπω. Okay. Δεν μπορώ να ριτζάρω τώρα, ειλικρινά δεν θέλω να ριτζάρω γι' αυτό. Εντάξει τώρα, μαλακίες. Θα το περάσω, μωρέ, θα παιδευτώ στο Χριστούλη. Κάποιο κόλπο θα υπάρχει, δεν μπορεί, κάτι υπάρχει που δεν το έχω πάρει πρέφα. Έλα κι εσύ. Έλα κι εσύ, παιδί μου. Όχι, δεν έχει dodge. Λες. Για να δω 2 δευτερόλεπτα ιστορία. Για 2 δευτερόλεπτα ιστορία είναι ρε παιδί μου. Πάμε. Ωραία. Υπάρχει κάποιο φως που ανάβω, δεν βλέπω κάποιο φως πάντως. Με το που πέσει εδώ πέρα. Ρε να τα αφήσω να πάω να καλυφθώ τουλάχιστον λίγο. Κάτι που δεν βλέπω, κάποιο φωτιστικό που θα έπρεπε να ανάψω και εγώ δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να το ανάψω, δεν βλέπω κάτι, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτος που να πάει να ανάψεις. Με αυτό το πράγμα να το γυρνάς. Λοιπόν. Πιάστο μωρέ, πιάστο μωρέ και πιάσε μας και εμάς. Πιάστο ρημάδι. Απλά είναι της υπομονής. Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Ήταν πολύ καλό αυτό. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν υπερβολικά καλό αυτό το πράγμα.
Ρε καλώς το! Εσένα που πρέπει να σε βάλω, κάνα εδώ. Τις... Το ψήνω, πραγματικά. Από που, κάπου όμως πρέπει να βγω εγώ από εδώ. Πού βγαίνω! Ας εξερευνήσουμε λίγο το μέρος. Μάλιστα. Έχουμε μια λάμπα. Εδώ ένα τίποτα. Μια καρέκλα. Να ανεβεί, δεν ανεβαίνει. Οπότε μάλλον πιάνο θα παίξουμε. Α, να παίξουμε πιάνο. Δεν θα τα αντέξω να πάω πάλι πίσω. Κάτι πρέπει να κάνω, αλλά τι. Αλαντίν με στην Dream Team. Ανεξερεύνητο. Εδώ ο φακός δεν δείχνει σήμα. Μήπως υπάρχει μια τρύπα που πρέπει να βγω. Το βιβλίο για κάποιο λόγο. Α! Για κάτσε. Λοιπόν, γύρω από εκεί, μικρό μου. Δεν φτάνει. Μήπως να δημιουργήσει αντίβαρο, να κλείσει η βλακεία. Δεν φτάνει. Εντάξει, εξαφανίστηκε το άγαλμα ή φαίνεται. Πού είναι το άγαλμα, ρε. Και πίσω είναι το άγαλμα. Μήπως πάμε. Τι δεν βλέπω. Τι δεν παρατηρώ. Τι δεν παρατηρώ. Τι είναι αυτό που δεν μπορώ να δω. Δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει. Οκ, okay, δεν ανεβαίνει. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Εδώ πατάω, δεν κάνει κάτι. Όχι, δεν ψήνεται. Δεν κλείνει, δεν κλείνει. Όχι, δεν κλείνει εδώ. Έχει ένα βιβλίο το οποίο κάπου μπορώ να το πετάξω εγώ, αλλά πού. Μήπως ανοίξει καμιά πόρτα κάπου. Κάτι. Εν τω μεταξύ, κάτι έχει, αλλά τι έχει. Στη βιβλιοθήκη δεν μπαίνει πουθενά για να κλείσει κάτι. Οκ. Οκ. Τώρα τι φάση, πού πάω, δεν έχω χαθεί. Εκεί.
Βαλίτσα. Οκ. Ωραία βαλίτσα. Κάπως πρέπει να πάμε εκεί πάνω όμως, ε. Οκ. Μέσα από τον πίνακα, λέτε. Κάτι δεν βλέπω, αλλά τι δεν βλέπω τώρα. Θα με αναγκάσει, sorry δευτερόλεπτα, ειλικρινά δεν ήθελα να το κάνω, αλλά θα μπορώ να τσεκάρω να δω τι γίνεται πραγματικά με το Θεό. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Πεθάνω εδώ μέσα. 800 χρόνια. Πραγματικά. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι, δώστε τώρα πραγματικά, είναι σε φάση που σκόλας τρελά. Ναι, οκ, okay. Εντάξει, καληνύχτα φράουλες. Οκ, okay. Θέλετε να δείτε? Δεν ξέρω σε ηλικία δεν είμαι, αλλά θέλετε να δείτε? Δείτε. Πραγματικά τώρα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Okay. Μάλιστα. Αχ. Δείτε τώρα και το άλλο το ωραίο. Είναι αυτά τα που δεν. Γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί, πραγματικά, πες μου γιατί. Α, γεια! Εσείς εδώ και εμείς εδώ. Όλα καλά. Α, θα λέμε. Πάμε. είναι κάποια πράγματα τα οποία, παιδί μου, λες. Ακούγεται και η μουσική τώρα. Στη φάει την ψυχούλα τώρα. Προσέξτε. Πω, εντάξει. Okay. Και μετά το χτυπάτε του Άζ αυτό άνετα, κυριολεκτικά. Μετά από όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα, δεν έχω λόγια το συγκεκριμένο. Πραγματικά δεν έχω λόγια το συγκεκριμένο. Απίστευτο. Οπ! Γεια σας. Και τι κάνω τώρα, πεθαίνω. Για να δούμε. Τελείωσε όμως Ναι, αυτό δεν το καταλάβατε τόσο καιρό ότι είναι trial and error η όλη φάση. Πραγματικά είναι trial and error. Πρέπει να πεθάνεις 5 φορές. Όχι πάλι καθρέφτες. Δεν μ' αρέσουν οι καθρέφτες. Εν τω μεταξύ, τι είναι η ανάσα του. Το προσέξατε. Έχει παγώσει ο χώρος αυτόματα. Κοίτα, είναι ωραίο. Είναι θυστικό αυτό το trial and error. Γιατί να σου πω, έτσι λίγο τα ψιλογουστάρεις αυτά τα παιχνίδια. Γιατί οι φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν τρομερά εύκολα. Fuck. Γιατί δονείσαι, μη δονείσαι χειριστήριο. Γι' αυτό τους έσπασε τους καθρέφτες.
Να φυγώ. Άσε με να φυγώ. Όλα καλά. Δεν είδα τίποτα. Δεν θα το πω πουθενά. Εν τω μεταξύ, κρατήστε, από όσο ξέρω, το είδωλο αυτό είναι ψεύτικο. Δεν είναι η πραγματική αυτή, το πρόσωπό της. Γιατί σας είχα πει και στο προηγούμενο ότι ένα παιδάκι, αυτά τα παιδάκια όλα έχουν δυνάμεις. Ένα από τα παιδάκια που το έχει νομίζω και στο ένα πίνακα ήταν αυτό, είχε την ικανότητα να αλλάζει τους καθρέφτες και να δημιουργεί παρεστήσεις με στους καθρέφτες. Μην με το κάνεις αυτό τώρα. Έλα, έλα, έλα. Τώρα που φεύγω, δεν θα ενοχλήσω. Εγώ τουρίστας είμαι. Πάω αλλού. Όλα καλά. Πέρασα τόσα για να φτάσω ως εδώ. Έλα, τόσος παιδεμός. Σου τίποτα. Όλα καλά, ας πούμε ότι δεν έγινε κάτι. Εγώ όλα καλά, πάμε. Πω πω. Πήγαινε στις Six. Εκεί πήγαινε παίξε. Μας άσε μας. Έλα αγοράκι, πάμε. Κάπου πρέπει να φύγω εγώ, αφήστε με να φύγω από κάπου. Έχει καμιά τρύπα από εδώ. Εγώ κόλλησα τώρα κάπου, δεν βλέπω. Εγώ είμαι από χωριό, δεν τα ξέρω αυτά. Έχω ατακά, έχω ιστορία γι' αυτό, αλλά σε ένα άλλο stream. Το είμαι από χωριό, το έχω πει. Αχ, Χριστέ μου. Εγώ είμαι από χωριό, στο δικό μου το χωριό δεν τα κάνω αυτά. Έλα, save, έκανε save, έκανε save, το είδατε. Εντάξει, όλα καλά. Έπρεπε. Δεν έπρεπε. Ωραία, πάμε τώρα. Κάπου να φύγω. Πάμε ρε. Και λες, εγώ είμαι από νησί, δεν τα ξέρω αυτά τα κόλπα σας. Ανέβω εκεί πάνω. Πού πάω. Ποιος είμαι. Πόθεν έσχεσαι. Από εδώ δεν φεύγει η ιστορία. Οπότε πάμε πίσω. Δεν μας είδε κανένας. Κανείς σου δεις δεν είδε τίποτα. Πάμε. Προσευχηθείτε. Πάμε από εδώ. Γεια σας Προνήσι. Άσε με να φύγω. Έλα. Άμω το. Φτάνω. Τι στέλθε εδώ είμαστε. Δεν ξέρω καν που πάω. Ακούτε τα ambient από πίσω. Να μπω εδώ. Εκεί εδώ καλά είναι. Όλα καλά. Δεν το πω πουθενά. Ούτε εδώ. Ωραία, φίλε. Από εδώ ήρθα. Α, γεια σας. Φως βλέπω. Το δικό μου είναι. Δεν με βλέπω καλά. Αυτό να το πάρω, δεν μπορώ να το πάρω. Η Six θα πάρει κάτι τέτοιο. Εμείς θα πάρουμε δρόμο. Πάμε. Πάμε, μα μη ρωτάς, πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Τέλειωσε η πίστα. Να βγω, να πάω σε άλλη πίστα. Α, έχει ένα χώρο από εδώ να περάσω. Μια πόρτα ανοιχτή. Κανονικά. Συμβουλή ζωής. Σας το λέω τώρα, μισό λεπτό. Να. Μην μπαίνετε σε ό,τι πρώτα βλέπετε ανοιχτή. Πραγματικά. Μην μπαίνετε. Μην βλέπετε εμένα εδώ. Αυτό δεν συνίσταται για παιδιά. Εσείς να μην μπαίνετε μέσα σε πόρτες που βλέπετε ανοιχτές. Μακριά. Πάω εγώ όμως. Για την ιστορία, για τα memes. Και ξέρετε, ήρθα από εδώ πάλι.
Α, μια πόρτα. Α! Από εκεί! Από εκεί! Έλα τώρα! Σας το είπα, μην μπαίνετε σε πόρτες. Καταλάβετε τι έγινε. Νομίζω καταλάβετε. Τι είναι τα μανιταράκια. Καταλάβετε. Δεν καταλάβετε τι έγινε. Καταλάβετε ποια είναι η δύναμη της μάγισσας. Η δύναμη της μάγισσας. Να μεταξύ, εγώ το ήξερα ότι θα συμβεί αυτό, αλλά περίμενα ότι θα τις καπούλερα από εδώ για κάποιο λόγο δικό μου. Η δύναμη της μάγισσας, αυτός είναι ο φακός. Η δύναμη της μάγισσας είναι να μετατρέπει τα παιδιά σε μανιτάρια. Άρα τα μανιτάρια, τα περισσότερα από αυτά που είδαμε, ήταν παιδάκια. Τα παιδάκια, κάποια από αυτά που... Ναι. Τώρα ετοιμαστείτε για το δεύτερο σοκ. Τώρα είσαι αυτός. Είσαι ζαλισμένος, μπερδεμένος και προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται σε αυτό το καράβι. Εν τω μεταξύ, νόμιζα ότι επειδή ήξερα τι γίνεται... Επειδή νόμιζα ότι ήξερα τι γίνεται εδώ μέσα... Θα ήταν λίγο πιο ήπιο, αλλά το συνέστημα είναι το ίδιο. Δεν ξέρω για σας, αλλά... Σας θυμίζει κάτι από το προηγούμενο, προπροηγούμενο. Είναι η δεύτερη πόρτα που δεν θέλω να μπω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την πόρτα. Δεν θέλω να περάσω. Δεν θέλω. Απλά δεν θέλω να μπω εδώ μέσα. Είναι όλα αυτά που πέρασε η Six. Γιατί περνάς από εδώ. Απίστευτο. Δείτε τώρα. Απίστευτο. Λογικά θα πάμε κάτω. Όσοι είδατε το κανονικό του gameplay, σας έρχεται ανάμνηση. Επειδή αρκετοί σας ήταν μπροστά και όταν το παίζαμε, σας έρχεται. Δεν το θέλω αυτό. Όχι. Όχι. Μόνο του πάει, είναι τέτοιο τώρα. Μη μου βιάζει την ψυχούλα τώρα με αυτή τη μουσική.
Είναι το μανιταράκι που τρώει Six. Είναι το μανιταράκι που τρώει Six. Και η αλήθεια είναι, ενώ το ήξερα, όχι δεν θα το δείξει γιατί το έδειξε στο πρώτο. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ το ξέρω ρε παιδί μου, το ήξερα, είναι το ήξερα ότι θα γίνει σε αυτό, το έχω δει. Το ίδιο ο Τσούζι, Τσούζι πάρα πολύ το ίδιο. Πω πω. Ου! Πω πω παιδιά, δεν ξέρω για σας. Είναι αυτό που έφαγε. Ναι, είναι αυτό που έφαγε. Που της πήγε το λουκάνικο και το έφαγε. GG. Και αυτό είναι το teaser για το 2. Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Ναι, πάρα πολύ δυνατό. Δεν ξέρω αν το πήρα την πρέφα τι έγινε. Τυπικά το παιδάκι αυτό που ήσουν εσύ. Λοιπόν... Υπάρχει κι άλλο ένα. Δεν το ξέρετε. Λέγεται Tiny Little Nightmares. Το story, θα σας πω ένα στα γρήγορα το story τι γίνεται, γιατί το έχω ψάξει. Όσο ο Κωνσταντίνος έψαχνε να βρει τι γίνεται στην ιστορία και έστελνε τα τέτοια, το ξέρω το story πώς πάει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Υπάρχει το Tiny Little Nightmares που γίνεται πριν από αυτό το παιχνίδι. Εκεί ένα κοριτσάκι το οποίο φορτάει το παλτό που φοράει η Six, το αδιάβροχο, προσγειώνεται σε ένα πιτάμενο νησί. Νομίζω παίζει να είναι στο Android. Υπάρχει και στο PC, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω, αλλά δεν παίρνω όρκο. Λοιπόν, και σε εκείνο προσγειώνεται σε μια έπαυλη. Σε εκείνη την έπαυλη, λοιπόν, η φάση είναι παρόμοια. Παίρνουν παιδάκια, τα οποία παιδάκια ποια είναι η ιστορία. Αυτό δεν θα το παίξω. Δεν θέλω να, πραγματικά δεν θέλω να ψυχοπλακωθώ με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παίρνουν παιδάκια, τα οποία παιδάκια τα γδέρνουν και με τα κόκαλά τους και με το δέρμα τους φτιάχνουν κούκλες. Με αυτές τις κούκλες παίζει ένα άλλο κοριτσάκι το οποίο έχει περίεργες δυνάμεις. Λοιπόν, και το κοριτσάκι το οποίο φορούσε το παλτό της Six, κάπως εμπλέκεται σε όλο αυτό. Έτσι όπως έπεσε ξέμπαρκο και αυτά, το κυνηγούσαν, κάτι έγινε. Γίνεται μια ιστορία. Και στην τελευταία σκηνή, εκεί που πάει αυτό το κοριτσάκι, γενικά ο κόσμος είναι όλος σάπιος. Σε αυτόν τον κόσμο γίνονται περίεργα φαινόμενα, υπάρχουν δυνάμεις πάρα πολύ περίεργες και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν δυνάμεις. Λοιπόν, και τα παιδιά αυτά που το MOU, αυτό εδώ πέρα, τι γίνεται, τα μαζεύουν όλα τα παιδιά σε αυτό εδώ το μέρος. Λοιπόν, παίξτε το. Εγώ δεν θα το παίξω μάλλον, δεν ξέρω, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, αλλά δεν θα το στριμάρω αν το παίξω. Τι γίνεται τώρα. Στην τελευταία σκηνή, για να πιάσουμε λίγο το momentum, στην τελευταία σκηνή, το κοριτσάκι εκείνο το κακό επιτίθεται στο κοριτσάκι με το κίτρινο αδιάβροχο. Και για κάποιο λόγο βγαίνει ένα κοριτσάκι μέσα από ένα κλουβί και πετάει μια πέτρα και τα δύο τα κοριτσάκια με το αδιάβροχο και το κακό πέφτουν και πνίγονται. Και αρχίζει και επιπλέει το αδιάβροχο, το κίτρινο που φορούσε. Και δείχνει το κοριτσάκι που βγαίνει μέσα από το κλουβί να κάνει τον κύκλο, να κατεβαίνει και να παίρνει. Βασικά σταματάει έξω πριν να πάρει το αδιάβροχο που επέπλεε. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα η Six είναι αυτό το κοριτσάκι το οποίο ήταν εχμαλωτισμένο εκεί πέρα σε αυτό το σπίτι πάνω. Μετά από όλο αυτό υπάρχουν τα κόμικ, υπάρχουν 2-3 κόμικ τα οποία μιλάνε για τα παιδιά που έχουν δυνάμεις. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο κλειδί είναι αυτό με τους καθρέφτες. Οι καθρέφτες, αν προσέξετε και σε αυτό και στο επόμενο και στο προηγούμενο που παίξαμε, είναι όλοι σπασμένοι κομμάτια και. Υπήρχε ένα παιδί του οποίου οι δυνάμεις ήταν να αλλάζει τα είδωλα των καθρεφτών και να τα ζωντανεύει. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να έχει μαγέψει τους καθρέφτες όλους εδώ πέρα. Κάπως έτσι κάτι τέτοιο παίζει. Γιατί αν δείτε. Χρήστε, ευχαριστώ για τα donation. Μετά από αυτό το ψυχοφθόρο πράγμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν βάλσαμο στην καρδιά. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ, Χρήστο. Λοιπόν, μετά από αυτό ξεκινάει η ιστορία της Six. Η οποία Six δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Δεν πρόκειται να σας ρίξω spoiler. Έχω λίγο ψυχανεμιστεί τι γίνεται στο επόμενο, αλλά δεν έχω ιδέα τι γίνεται στο επόμενο. Εν τω μεταξύ, έρχονται ειδοποιήσεις από δεξιά και από αριστερά. Δώστε μου δύο λεπτάκια να τσεκάρω τι γίνεται. Μήπως έχασα κάτι. Λοιπόν, όχι, δεν έχω χάσει κάτι προς το παρόν. Πω, Χριστάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Χίλια ευχαριστώ, ειλικρινά. Χίλια ευχαριστώ, ρε Χριστό. Λοιπόν, και
Ιστορία είδαμε. Παίξαμε αυτό με τη Six, παίξαμε το Little Nightmares και πήρε τις δυνάμεις αυτηνής εδώ. Τις τέτοιες. Το θέμα είναι ότι οι δυνάμεις αυτηνής, όπως είδαμε, ήταν αυτά τα μικρά παιδάκια, τα παιδιά, κάποια από αυτά τα παιδιά, να τα κάνει οι μαριονέτες. Υπάρχει μια εικασία, γιατί το είχαμε δει και στο προηγούμενο, ότι η Six είναι μικρή version αυτής εκεί. Δηλαδή, τυπικά, τεχνικά υπάρχει μια λούπα. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Είναι μια λούπα η οποία επαναλαμβάνεται. Όπως πρέπει να πεθάνεις 200 φορές για να συμβεί όλο το τέτοιο. Όλο είναι αυτό μια τεράστια λούπα. Λοιπόν, και παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το σκοτάδι. Είδατε τώρα ότι σε αυτό έδωσε έμφαση πάρα πολύ στα σκοτεινά πλάσματα. Αυτά τα πλάσματα τα οποία σου επιτίθενται. Είναι αυτό το σκοτάδι το οποίο τυπικά από ό,τι καταλαβαίνω είναι η δεύτερη. Η δεύτερη, πώς να το θέσω, ο κόσμος, οι δυνάμεις αυτές είναι μέσα από αυτό το σκοτάδι. Και όπως και να έχει, δηλαδή η Six τεχνικά πρέπει να έχει φορτώσει πάρα πολύ. Και ειδικά μετά που έφαγε και αυτήν, τον εαυτό της μάλλον κατά πάσα πιθανότητα στο μέλλον, κάπως έτσι, μπουσταρίστηκε ακόμα πιο πολύ. Και βασικά το πιο απλό story είναι αυτό που είδαμε, το μανιταράκι, το οποίο μανιταράκι δυστυχώς έγινε. Το οποίο μανιταράκι δυστυχώς έγινε τροφή για την τέτοια. Για την Six. Πω, αυτό γιατί. Απ' τη μία δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου. Από τη μία μ' αρέσει. Ναι, ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει τίποτα. Δεν έχει λόγια καν, έτσι. Δεν έχει καθόλου λόγια. Καθόλου λόγια. Χίλια ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Δεν ακούστηκε εκεί. Μόνο αυτά που βλέπεις και αυτά που παίζεις. Λοιπόν, και το δεύτερο έχει ακόμα πιο τρελό lore. Το οποίο δεύτερο είναι πολύ special για μένα. Θα αργήσω για λίγο, ευελπιστώ, θα έρθει η ώρα του, θα είναι πολύ ιδιαίτερο. Για μένα σημαίνει πολλά το δεύτερο, πολύ περισσότερα από και από το πρώτο και από αυτά. Θα έρθει η ώρα, θα το δούμε αναλυτικά, αλλά υπάρχει λόγος που θέλω να παιχτεί στην ώρα του, προσωπικώς. Λοιπόν, απίστευτο, δεν ξέρω για σας, αλλά είναι απίστευτο παιχνίδι. Πω, με χάλασε πάρα πολύ. Το σοκ που έπαθα στο προηγούμενο που έφαγε αυτό το πλασματάκι, δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρετε, είδατε, στο τέλος έπεσαν οι αλυσίδες που είχε στο πόδι του. Το ένα ήταν ο φακός και οι αλυσίδες που είχε στο πόδι του. Και τυπικά τα μανιταράκια αυτά, κάποια από τα παιδάκια τα τρώγανε και τα υπόλοιπα παιδάκια τα μετατρέπανε σε αυτά τα μανιταράκια για να κουνάνε το καράβι, τυπικά τον κόσμο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ, πολύ δυνατό. Δεν ξέρω, ελπίζω να σας άρεσε. Παιδεύτηκα πάρα πολύ, το είδατε. Ελπίζω να μην σας έκανα να βαρεθείτε πάρα πολύ. Αλλά ελπίζω να διασκεδάσετε τον καημό μου να περάσω αυτές τις πίστες. Πραγματικά ήταν ψυχοφθόρο, αλλά ήταν ωραίο. Μετά από αυτό είμαι έτοιμος να παίξω Dark Souls. Φέρτε τα, το τερματίσω. Δηλαδή μετά από αυτό μπορώ να τερματίσω τα πάντα. Για μένα δεν ξέρω, μπορεί να φταίει το controller. Εγώ το παίζω συγκεκριμένα με αυτό εδώ, με το Xbox controller. Ίσως να φταίει ότι είναι και ασύρματο, ίσως δεν ξέρω, μπορεί να είναι και καλή κατασκευή, μπορεί χιλιάδιο μπορεί. Υπήρχαν πολλές φορές, είχε αόρατους στίχους. Είχε bug. Τόσο bug όσο το προηγούμενο το κανονικό δεν είχε. Ενώ το DLC δεν είχε τόσο bug, αλλά είχε bug. Δεν ξέρω αν το είδατε. Υπήρχαν πράγματα τα οποία σε κολλούσαν και δεν μπορούσε να πας παρακάτω. Τέλειωσε. Το βγάλαμε κι αυτό. Με την παρέα σας, με τη βοήθειά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να σας άρεσε. Να σας πω τώρα λίγο τι θα κάνουμε πριν να σας αποχαιρετήσω. Αύριο θα κάνουμε το τελευταίο προπασχαλινό επεισόδιο Κυριακή στις 5 για βιβλία. Είχα σκοπό να κάνω κάτι ιδιαίτερο με βάση αυτά που είχαμε πιάσει και την προηγούμενη φορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ξέχασα να φέρω αυτά που ήθελα να φέρω. Οπότε θα σκεφτώ κάτι άλλο διαφορετικό που θα ήθελα να συζητήσουμε αύριο. Θα το δούμε αύριο, tomorrow. Τώρα, μέσα στο Πάσχα. Την Κυριακή του Πάσχα δεν θα κάνω, θα κάνω break. Την Κυριακή του Πάσχα δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω με βιβλία. Μεθεπόμενη, θα κάνω μια εβδομάδα διάλειμμα. Μετά, είτε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, αυτό το τρίμερο, παίζει να δοκιμάσω κανένα δύο ακόμα. Θα ήθελα να δοκιμάσω ένα που μου έχουν δώσει για να το τσεκάρω. Λέγεται Paradise Lost. Δεν το ξέρω. Μέτριο έχω ακούσει ότι είναι, δεν έχω τρελαθεί. Θέλω να δω σίγουρα όμως το Journey. Το οποίο Journey είναι και αυτό υπέροχο. Δεν το έχω παίξει. Έχω παίξει το άλλο που είναι με το που κολυμπάς, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Αλλά το Journey θέλω να το δοκιμάσω. Θέλω να το δούμε παρέα. Αυτά. Λογικά
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Αυτό το τριήμερο θα παίξουμε κάμποσο. Δεν θα δουλεύω, οπότε θα είναι πιο εύκολο για μένα να ασχοληθώ. Και περισσότερη ώρα και πιο νωρίς. Ειδοποίηση στο Instagram. Όσοι θέλετε, πατήστε κάτω. Κάντε follow στο Instagram συνήθως. Αλλά θα σας το βγάλει ειδοποίηση εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά. Ήταν πολύ έντονο. Ήταν πάρα πολύ έντονο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν εδώ. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το donation. Ειλικρινά, σας χίλιο ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστώ που είστε παρέα. Ειλικρινά, σημαίνει πάρα πολλά για μένα το ότι με το που το ανοίξω, ακόμα και δεν τη βγάλω ειδοποίηση, μπαίνετε και το έχετε στο νου σας και συνδέεστε και με κρατάτε παρέα. Λοιπόν, θα δούμε. Μάλλον θα ξεκινήσουμε το Paradise Lost αν έχουμε πολύ χρόνο να παίξουμε στη διάθεσή μας. Μάλλον προς Πέμπτη. Αλλά θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω και το Journey. Θα το δούμε αυτό. Δεν θέλω spoiler. Θέλω να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους σας. Μετά από αυτό, νομίζω μου αξίζει ένα διάλειμμα για σήμερα. Πραγματικά. Να έχετε μια όμορφη νύχτα, να περάσετε όμορφα. No spoil. Αυτό είναι no spoil τελείως. Θέλω απλά να μην φάω κανένα spoil σε τίποτα. Λοιπόν, θα το παίξουμε στο PlayStation όμως. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ παιδιά σε όλους σας. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Αυτά έχω ανεβάσει ήδη τα δύο επεισόδια στο YouTube. Το πρώτο μέρος από το DLC περιμένει λογικά μέσα στην εβδομάδα Δευτέρα ή αύριο, ανάλογα πώς θα είναι τα κέφια μου. Παίζει να σας το ανεβάσω. Και αυτό θα ανεβεί μετέπειτα. Οπότε όσοι είστε, μπείτε. Τσεκάρτε και στο YouTube αν θέλετε. Αυτό το είδατε εδώ, δεν αξίζει να το ξαναδείτε και στο YouTube, αλλά θα υπάρχει εκεί να βρισκόμαστε. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γεια σας. Καληνύχτα.